Γιάννη Ζάτση που είσαι στη ρύθμιση του ήχου, δυνάμωσε λίγο τα ακουστικά περισσότερο. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7 στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας με όλα τα τελευταία νέα σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όχι μόνο, όπως κάνουμε κάθε μέρα φυσικά από τις 5 μέχρι τις 7. Χρήστα Θοτσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα με τον Γιάννη Ζάτση στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές που δεν έχουμε, γιατί υπάρχει ένα πολύ ωραίο χαλί από πίσω, Γιάννη Ζάτση. Κάνε το τηλέφωνο το οποίο σου έδωσα πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Θα ξεκινήσουμε κάπως απότομα. Θα ξεκινήσουμε με συνέντευξη, με ένα διαφορετικό θέμα, αλλά ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας, το οποίο μας αφορά όλους, με το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε όλοι λίγο παραπάνω, και αφορμή μας δίνεται με την πρωτοβουλία της ΠΑΕΑΡΙΣ, η οποία εδώ και 24 ώρα έχει βρεθεί εισαγωγικά ξανά με έναν παλιό της γνώριμο για καλό σκοπό, ο Άρης ο οποίος δείχνει και πάλι το κοινωνικό του πρόσωπο, με ένα σύλλογο, το σήμα το οποίο έφερε στη φανέλα της η ομάδα της σεζόν 2006-2007, αν δεν κάνω λάθος, ο παλιός που είναι δίπλα μου θα με βοηθήσει καλύτερα, και σε μια χρονιά που έχει πάει πάρα πολύ καλή νέθεια τότε για την... για τον Άρη, και θα καταλάβετε τι εννοούμε σε λίγα δευτερόλεπτα, καθώς είμαστε σε μια προσπάθεια να εντοπίσουμε τον καλεσμένο μας. Ο Χρήστος είχε έρθει μέσα στο YouTube με μωρομάντιλα. Ποιος τα ξέρει αυτά εδώ, είναι και ακριβά. Α, δεν είναι. Κάτσε ρε φίλε, πάρω ένα. Κάτσε, πάρω ένα ρε Χρήστα. 3 ευρώ. 3 ευρώ το ένα. Είτε πάρει ένα είτε 100, 3 ευρώ κάνει. Στη Χούντα θα έκανε χρυσέ δουλειέ. Στη Χούντα, λέω, στην κατοχή θα έκανε χρυσέ δουλειέ. Μαυραγωρίτη. Θα τα δίνα τζάμπα τότε. Τον έχουμε, τον καλεσμένο μα. Λοιπόν, τον καλεσμένο μα, και πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή καλωσορίζοντα τον πρόεδρο τη ΛΑΜΣΗ, τον κύριο Δημήτρη Σανδάλη, ο οποίο βρίσκεται στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή, και τον ευχαριστούμε και των προτέρων που τον έχουμε μαζί μα, γιατί είναι λίγο πιεσμένο το πρόγραμμά σα, κύριε Σανδάλη. Σήμερα καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είδαμε και εμείς πολύ ευχάριστα από χθες αυτή την είδηση ότι η ΛΑΜΣΗ, να το θέσω έτσι και λίγο διαφορετικά, η ΛΑΜΣΗ επιστρέφει στη φανέλα του Άρη και έχει πολλές ερμηνείες, νομίζω, αυτό το οποίο λέω. Ναι, πράγματι, μετά από 12 χρόνια ξανά η ομάδα του Άρη θα φιλοξενήσει το λογότυπο της ΛΑΜΣΗΣ και θα προβάλλει το έργο μας για άλλη μια φορά. Είναι τυχαίο ότι έγινε παραμονές της σημερινής ημέρας, γιατί και η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερη? Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι συνολικά και η Super League εδώ και 9 χρόνια προβάλλει το σύλλογό μας, το σύλλογο Φλόγα και την Πίστη, που είναι παρόμοιοι σύλλογοι στην Αθήνα. Είναι σήμερα η παγκόσμια ημέρα καρκίνου παιδικής ηλικίας. Είναι μια μέρα ευαισθητοποίησης. Πρέπει ο κόσμος να έρθει κοντά στο παιδί που νοσεί, να βοηθήσει αυτό και την οικογένειά του, γιατί πραγματικά ο παιδικός καρκίνος αφορά όλους μας. Μιλήστε μας λίγο για τη ΛΑΜΣΗ. Σίγουρα υπάρχουν αρκετοί που γνωρίζουν πράγματα, αλλά είναι σημαντικό να θυμόμαστε τους σκοπούς και τους στόχους τέτοιων οργανώσεων όπως η δική σας. Κοιτάξτε, η ΛΑΜΣΗ είναι καταρχήν σύλλογος γονέων που τα παιδιά μας έχουν νοσήσει. Από πέρυσι για πρώτη φορά στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν πλέον και παιδιά που έχουν ενηλικιωθεί και συντάχθηκαν για αυτά μαζί μας να βοηθήσουμε τα υπόλοιπα παιδιά που είναι μέσα πλέον στα παιδαγωγικά. Κύριοι στόχοι μας είναι να είμαστε δίπλα στο παιδί σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας του, μέσα στα νοσοκομεία αλλά και στους γονείς του. Ναι. Έχουμε κάνει από το 7 που ξεκινήσαμε κάπως λίγο πιο ενεργά σημαντική δουλειά στα δύο παιδαγωγικά. Αυτή τη στιγμή τα δύο παιδαγωγικά είναι σε άριστη κατάσταση. Καθημερινά είμαστε μέσα. Ό,τι λείπει, οτιδήποτε χρειαστεί, η ΛΑΜΣΗ το καλύπτει. Μπορώ να σας πω συγκεκριμένα το 2018 συνολικά διαθέσαμε το ποσό των 50.000 ευρώ στα δύο παιδαγωγικά τμήματα. Και αυτή τη στιγμή στο Ιπποκράτειο βάφουμε το τμήμα σιγά σιγά, γιατί είναι πολύ σημαντικό για λόγους υγιεινής, για λόγους μικροβίων, το τμήμα να είναι σε άριστη κατάσταση. Και είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος αυτά να τα ακούει και να τα δίνει ιδιαίτερη σημασία και να θυμόμαστε γενικότερα αυτά τα παιδιά, όχι μόνο σε Χριστούγεννα και Πάσχα. Εμένα είναι το παράπονό μου, κύριε Σανδάλη, αυτό να ξέρετε. Και εμένα, αλλά ευτυχώς εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι από το 9 που κάπως αρχίσαμε και αλλάξαμε και εμείς λίγο ρότα και γίναμε λίγο πιο εξωστρεφείς σαν σύλλογος, γιατί κακά τα ψέματα είναι δύσκολο να παραδεχθείς την λέξη καρκίνο.
ο κόσμος της Θεσσαλονίκης μας έχει αγκαλιάσει. Μας έχει αγκαλιάσει και ευτυχώς όλα τα χρόνια, παρόλη την κρίση που υπάρχει και τα προβλήματα που έχουν τα νοσοκομεία, ήμασταν εκεί, στηρίζαμε το έργο των νοσοκομείων, δεν έλειψε τίποτα τα νοσοκομεία, ούτε σύρυγγε ούτε φάρμακα, και μπορέσαμε και βοηθήσαμε πάρα πολύ και αρκετά τους γονείς που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Συνήθως βέβαια με τέτοιες περιπτώσεις ασχολούμαστε όταν μας χτυπάει την πόρτα, είτε ο καρκίνος είτε οποιαδήποτε άλλη ασθένεια. Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός γενικότερα είναι ένα μέσο και ευαισθητοποίησης και γνώσης για όλους όσους δεν βρίσκονται στη δύσκολη θέση που βρίσκονται οι γονείς που συγκροτούν τη Λάμψη. Και νομίζω ότι αυτός ήταν και ο στόχος εξ αρχής. Και ήρθατε κοντά στο ποδόσφαιρο και προβάλλετε η ενέργειά σας. Ναι, ναι, γι' αυτό το είχαμε κάνει και την πρώτη φορά το 2007 και γίνει αποδεκτό το έτοιμά μας. Και αυτές τις μέρες που κάναμε πάλι έτοιμα στην ΠΑΕΑΡΙΣ το αποδέχτηκε με μεγάλη χαρά. Νομίζω ότι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την δημοτικότητα του ποδοσφαίρου, την αγάπη του κόσμου στο για το ποδόσφαιρο, για να αναδείξουμε το έργο μας και να γυρίσει όλος ο κόσμος να κοιτάξει αυτά τα παιδιά. Πέραν της παρουσίας της Λάμψης στη φανέλα της ομάδας, θα έχουμε κάτι άλλο επιπλέον σε συνεννόηση πάντα με τον, Άρη? Ο Άρης και όλες οι ομάδες, εντάξει, εκτός από τα Χριστούγεννα και τον Πάσχα που κάνουν επισκέψεις στα τμήματα και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αυτή είναι η συνεργασία μας. Αυτό δεκάλεπτο που μου αφιερώνεται αυτή τη στιγμή είναι η συμβολή του Άρη στη Λάμψη. Δεν είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, να ξέρετε, πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Νομίζω και η Λίγκα έχει μια... Η Λίγκα την αγωνιστική ολόκληρη, όπως κάθε χρόνο 19 χρόνια. Όλες οι ομάδες θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας μπλουζάκια της Λάμψης και της Φλόγας και οι ποδοσφαιριστές. Θα σηκώσουν ένα πανό με το μήνυμά μας ότι ο καρκίνος παιδικής ηλικίας μπορεί να ιαθεί. Mm-hmm. Είναι όλοι αγωνιστικοί αφιερωμένοι στο παιδικό καρκίνο. Αυτό που λέτε είναι και το πιο σημαντικό μήνυμα, δηλαδή για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν το θέμα, ότι πρέπει να μην χάνουν την ελπίδα τους και πρέπει να αντιλαμβάνονται και να γνωρίζουν ότι θα υπάρχουν και σύμμαχοι σε αυτόν τον αγώνα που θα δώσουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να καταλάβει ο κάθε γονιός που μπαίνει μέσα σε ένα παιδικολογικό ότι δεν είναι μόνος του. Ότι υπάρχουν κάποιοι τους οποίους μπορεί να στηριχτεί. Αυτό κάναμε τόσα χρόνια και αυτό ελπίζουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε τη βοήθεια του κόσμου, ώστε κάθε γονιός που θα μπει να τον ενδιαφέρει μόνο η θεραπεία του παιδιού και να μην έχει να αντιμετωπίσει άλλα προβλήματα. Εμείς πάντως θέτουμε και τον Λίμπερο ως ραδιοφωνικό σταθμό και το All About Aris, γενικότερα το Λίμπερο Media Group, στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε θέμα ή ζήτημα έχετε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ξέρω ότι δυστυχώς στην Ελλάδα η επικοινωνία και το μέσο ενημέρωσης, η ανάδειξη ενός προβλήματος μπορεί να φέρει και τη λύση, ενώ δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό, ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά. Και το λέω αυτό με πλήρη γνώση, γιατί είμαι και πολύτεκνος πατέρας. Και λέω ότι οποιαδήποτε στιγμή, οποιοδήποτε μέλος σας, οτιδήποτε θέλει, εμείς είμαστε στη διάθεσή σας να βοηθήσουμε, γιατί έτσι δυστυχώς λειτουργούμε στην Ελλάδα. Πρέπει να επικοινωνήσουμε ένα πρόβλημα, ακόμα και όταν πρόκειται για ένα μικρό παιδί, για να δοθεί λύση. Γιατί πολλές φορές, αν δεν επικοινωνηθεί, τότε μένει και παλεύει μόνος του, όπως είπατε και εσείς, ή ο γονιός, είτε ο γονέας, είτε εσείς ως Λάμψη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά σας. Εγώ θα ήθελα να πω στον κόσμο που μας ακούει ότι μπορεί να βοηθήσει τη Λάμψη με διάφορους τρόπους. Για πείτε τους. Και οικονομικά. Mm-hmm. Μπορεί να μπείτε στο site μας lamsi.org, είναι οι λογαριασμοί τραπέζης. Υπάρχει η δυνατότητα να στείλουν ένα μήνυμα στο 19833. Να κάνουν κλήσεις σε σταθερό τηλέφωνο. Να πούμε ότι η Λάμψη είναι πιστοποιημένος σύλλογος από το Υπουργείο Υγείας τα τελευταία 4 χρόνια. Είμαστε ένας σύλλογος ο οποίος έχει υπαλλήλους πλέον μέσα στα νοσοκομεία. Έχουμε 4 ψυχολόγους που βοηθάνε τους γονείς και τα παιδιά. Mm-hmm. Έχουμε κοινωνική λειτουργό. Προσπαθούμε σιγά σιγά να μεγαλώσουμε κι εμείς. Δυστυχώς υπάρχει αύξηση στα παιδιά που νοσούν. Πέρυσι είχαμε το μεγαλύτερο αριθμό εισαγωγών μέσα στα νοσοκομεία. Ελπίζουμε σιγά σιγά να μειωθούν τα παιδιά, αλλά δυστυχώς δεν μας αφήνουν οι συνθήκες να πιστεύουμε σε κάτι τέτοιο. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο δύσκολες περιπτώσεις εμφανίζονται στα νοσοκομεία. Μάλιστα. Κουράγιο, δύναμη και επαναλαμβάνω ότι ό,τι μπορούμε να κάνουμε από επικοινωνιακής πλευράς και όχι μόνο, αν χρειαστεί οτιδήποτε, είμαστε εδώ διαθέσιμοι για να συνδράμουμε, αλλά εγώ να σας πω και ένα μεγάλο μπράβο για το γεγονός ότι ασχολείστε και ευαισθητοποιείστε, γιατί η καθημερινότητα είναι σκληρή για όλους μας.
Δεν νομίζω ότι χρειάζεται μπράβο, γιατί είναι τα παιδιά μας. Ναι. Δεν είναι, είμαστε εθελοντές, φίλοι παιδιών, είμαστε οι γονείς των παιδιών. Οπότε δεν νομίζω ότι πρέπει να ακούμε μπράβο. Κι όμως, όπως είπατε, είναι τα παιδιά μας. Φαντάζομαι δεν ασχολείστε μόνο με τα δικά σας τα παιδιά, ασχολείστε με τα παιδιά όλων όσων έχουν πρόβλημα. Και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και στον μπράβο επιμένω. Και σας αξίζουν, γιατί μέσα από την, έστω την προσπάθεια να βοηθήσετε τα δικά σας τα παιδιά, βοηθάτε και πολλά παιδιά άλλων. Και βέβαια, απ' την άλλη, είναι το τραγικό στην Ελλάδα να πρέπει να υπάρξει μια ιδιωτική πρωτοβουλία για να φτάσουμε να υπάρχουν, όπως λέτε, 4 ψυχολόγοι ή 2 άλλοι άνθρωποι που θα βοηθήσουν τις οικογένειες, και δεν γίνονται όλα αυτά με την μέριμνα που πρέπει να επιδεικνύει ένα κράτος πρόνοιας και με όλα αυτά τα χρήματα που δαπανώνται κάθε χρόνο στην υγεία στη χώρα μας. Και δυστυχώς βλέπω πολλές φορές, γιατί για να μην βγάλω και τον τομέα μας απ' έξω, βλέπω τα χρήματα να πηγαίνουν δεξιά και αριστερά σε μίντια, σε μεγαλοδημοσιογράφους, δεξιά και από εδώ και από εκεί, και να μην γίνεται η δουλίτσα που πρέπει να γίνει για να σωθούν ζωές και παιδάκια. Τέλος πάντων, αυτή είναι άλλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα. Είναι και μεγάλη και άλλη. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς είναι να ευαισθητοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο ο κόσμο, να αγκαλιάσει τη λάμψη. Ξαναπείτε λίγο πώς μπορεί κάποιος να συνδράμει, να βοηθήσει, να επικοινωνήσει την προσπάθειά σας και να επικοινωνήσει. Lamsi.org είναι το site. 2310-943396 το τηλέφωνο του συλλόγου. Και μπορεί να στείλει ακόμα και τώρα που μας ακούει στο 19833 ένα SMS να βοηθήσει οικονομικά το σύλλογο. 19833. Ωραία. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Σας το λέω και τώρα, και ο Λίμπερο και το Λαμπαοτάρης, είτε με μπάνερ είτε με κάποια σποτάκια, εφόσον έχετε και το θέλετε, να προβάλλουμε ακόμα περισσότερο το έργο, γιατί είναι ό,τι πιο σημαντικό και είναι και η υποχρέωσή μας να το πράξουμε και να το κάνουμε και για τα δικά μας τα παιδιά και για τα παιδιά όλου του κόσμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αυτά, αυτά λοιπόν, και νομίζω ότι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να επικοινωνούμε τέτοια θέματα και τέτοια ζητήματα, και γι' αυτό προτιμήσαμε από το να πάμε στον Κόρχουτ και στον Λάρσον και στον Ματέο Γκαρσία, που φυσικά και αυτό θέλουμε και γι' αυτά θα πούμε και γι' αυτά θα μιλήσουμε και γι' αυτό ασχολούμαστε, αλλά χάρη σε αυτούς μπορούμε να επικοινωνήσουμε και ένα τόσο μα τόσο σημαντικό θέμα και ζήτημα για να βοηθήσουμε τα παιδάκια που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Εγώ μιλάω και την ίδια στιγμή, φαντάζομαι το κάνετε και άλλοι γονείς, σκέφτεστε ότι δεν θέλετε ποτέ να βρεθείτε σε μια τέτοια θέση, αλλά αν μη τι άλλο πρέπει να, το ίδιο σκεφτόμαι και εγώ φυσικά για τα δικά μου τα παιδάκια, αλλά πρέπει όπως μπορούμε, έστω με το μηνυματάκι που είπε ο φίλος λίγο πριν, ο κύριος, θύμισε μου το όνομα πάλι, ο κύριος Σανδάλης, να βοηθήσουμε από μια Γάζα μέχρι οτιδήποτε, ο αναλώσιμο, για την ντροπή αυτή που ζούμε στην Ελλάδα, να πρέπει δηλαδή να το κάνουμε εμείς, να πρέπει να το κάνει ο ιδιώτης, να πρέπει να στείλει μήνυμα, να πρέπει να βάλει χρήματα, να πρέπει να το πούμε στο ραδιόφωνο για να γίνει, να πρέπει να βγει ο Λάρσον με τη φανέλα της Λάμψης για να ευαισθητοποιηθεί ο τάδε υπουργός που μαλώνει στα κανάλια με τους δημοσιογράφους, τους καλούς και τους κακούς. Γιατί τα λεφτά του κελπνό πάνε δεξιά και αριστερά. Έστω έτσι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όποια και όσα περισσότερα παιδάκια το έχουν ανάγκη. Και όχι μόνο Χριστούγεννα και Πάσχα, παιδιά. Είναι μόνο, και δεν βγάζω τον έτσι αυτούς μας απ' έξω, γιατί πολύ σκεφτόμαστε έτσι. Ας γίνει έστω τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Έστω και έτσι γίνεται, και να έχουν πω. Έχουν ανάγκη μόνο τότε. Και ένα παιδάκι να σωθεί. Ένα. Είναι σημαντικό. Όχι σημαντικό, είναι θεϊκό. Σημαντικό. Είναι θεϊκό. Λοιπόν. Θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο break. Στο πρώτο break. Ξεκινήσαμε λίγο απότομα την. Ρωτάει ένας καλός φίλος και συνάδελφος. Ναι. 19833 σκέτο ή γράφουμε και κάτι. Θα το δούμε. Θα το δούμε και θα απαντήσουμε για να σας το πούμε. Φαντάζομαι ότι δεν γράφουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Μόλις επιστρέψουμε, θα μπούμε σε πιο αγωνιστικούς ρυθμούς. Θα μπούμε και στους ρυθμούς του αγώνα της Κυριακής με τον Πανιόνιο. Εντεκάδες, πιθανά σχήματα, τελευταία νέα. Όλα αυτά εδώ. Έχουμε να ακούσουμε και μια συνέντευξη του Ντάνιελ Λάρσον. Με μετάφραση, βέβαια, την οποία θα κάνουμε εμείς από πίσω. Όλα αυτά σε λίγο. Λίμπερο 107,4, ο Λαμπαουτάρης ο Νέαρ. Επιστρέφουμε και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Χρήσανθος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Γιάννη Ζάτσης στην ρύθμιση του ήχου και όλοι εσείς
Παρέα για άλλη περίπου μια μισή ώρα. FM κενό, το μήνυμά σας στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Μετά τις 6 λογικά θα ανοίξουμε και τις γραμμούλες μας. Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε πιο αγωνιστικά θέματα. Πάμε να ασχοληθούμε με το μάτς της Κυριακής, ξεκινώντας από την ανάγνωση του προγράμματος της 21ης αγωνιστικής της Super League. Αύριο στις 7, Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης, παιχνίδι στο οποίο ο Άρης θα έχει στραμμένο το βλέμμα του, καθώς θέλει να ανοίξει κι άλλο την ψαλίδα της διαφοράς από τον Παναθηναϊκό. Και απέναντι σε έναν Αστέρα Τρίπολης που καίγεται για βαθμούς μετά και την ήττα από τον Άρη, είναι πάρα πολύ πιθανό να γίνει αυτό. Ο Αστέρας που μαζί με τη Λαμία και τη Λάρισα βαθμούς στους 21 βαθμούς, στους 20 είναι ο Παζιάννα, γίνεται ένας χαμός στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Πολύ πάνε να μπλέξουν σε περιπέτειες. Η Λάρισα προλαβαίνει η Ευρώπη. Ο Αστέρας, πάρουμε τον κύριο Κούγια να μας πει. Ο Αστέρας Τρίπολης λοιπόν θα πάει για αποτέλεσμα αύριο στο ΆΚΑ κόντρα στο Παναθηναϊκό. Στις 7.30 μισή ώρα αργότερα, ακόμα ένα παιχνίδι που ενδιαφέρει τον Άρη και εγώ βλέπω πιθανή γκέλα του Ατρομήτου, Παζιάννα Ατρόμητος. Πάλι θα κερδίσει. Ποιο? Ο Παζιάννα, να ζωθεί πρέπει. Μια σοπαλία δεν μπορεί να την πάρει, πιστεύεις? Εγώ λέω χ. Είναι και ομάδες που είναι φίλες. Εγώ λέω χ. Τι? Χ. Αυτό γιατί δεν είναι ανοιχτό τώρα, χαζομάρα έκανα. Εδώ εκεί. Εδώ, η μεσαία. Η μεσαία, φίλη, η οθόνη. Πώς ανοίγει η μεσαία η οθόνη? Από εδώ, από αυτό. Πώς ανοίγει, δεν ξέρω. Μίλασε, ρε φίλε. Ωραία. Λοιπόν, είπαμε Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης. Εγώ πάω με τον Άσο εδώ. Θα κάνεις προγνωστικά χωρίς εμένα. Όχι, βασικά ο Αστέρας καίγεται. Όχι, ισοπαλία. Δεν κερδίζει ο Παναθηναϊκός. Δεν κερδίζει, λέει. Ισοπαλία. Παναθηναϊκός Αστέρας χ. Αν και η Τρίπολη με την άμυνα που είδα ότι έχετε. Αλλά πιστεύετε Τριανταφυλόπουλος, βέβαια, είναι μια σημαντική επιστροφή αυτή. Για τον Γιώργο Παράσχο, ας πούμε. Λοιπόν. Τι θες να ανοίξει εδώ πέρα. Προχώρα, ρε φίλε, λέγε εσύ, μη μα. Πας για ένα Ατρόμητο σε 7.30 αύριο. Ακόμα να έχει το οποίο. Διπλό είναι ο Αστέρας Τρίπολης. Βλέπω εγώ. Διπλό. Πας με το θέλος σου. Αυτό είναι κακό. Τέλος πάντων. Πας για ένα λοιπόν Ατρόμητος στις 7.30. Εγώ λέω χ, ο Χρήστανθος δεν ξέρω τι. Άσος. Άσος. Και άλλη νίκη. Μάλιστα. Πώς θα σωθεί. Ναι. Πρέπει να σωθεί δηλαδή ο Πας. Με τον Ατρόμητο παίζει. Είναι παίζουν οι δανεικοί μεταξύ τους. Είναι σε δύο γκρουπ, ναι, σωστά. Την Κυριακή στις 3 η Ευρωπαία Λάρισα, το Αλέξη Κούγια, υποδέχεται την Ξάνθη στην Αλεσία Αρίνα. Λες Άσος. Θεωρώ πως ναι, είμαι μαζί σου σε αυτό. Στον Άσο της Λάρισα. Άσος χ. Στις 5 και 4 Λεβαδιακός Πανετολικός. Εδώ. Άσος. Δεν νομίζω. Τι? Διπλό. Έπεσε τότε. Τι? Διπλό. Τι διπλό, βρε. Διπλό. Τι διπλό, βρε, θα πάρεις, βρε, κοστούλα ήρθε, μέσα στο κομπόταρο. Ήρθε η ώρα, Λεβαδιακός, να πιει το πικρό ποτήρι του υποβιβασμού. Ήρθε η ώρα να ξεφύγω 10 βαθμούς. Λοιπόν, διπλό ο Πανετολικός. Άσος. Εσύ βλέπεις ότι πας με το θέλος σου. Επιμένω εγώ. Okay. Εγώ. Πάω με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πας με το θέλος σου. Το θέλος σου πας εσύ. Διπλό Πανετολικός. Λοιπόν, Άσος. Okay. Άρης Πανιώνιος στις 6. Διπλό. Διπλό. Έχει φοβερή προϊστορία με τον Πανιώνιο, ο οποίος από το 59 στο Βικελίδης έχει κερδίσει μόλις 2 φορές. Δύο. Ναι. Δύο. Έχει ένα 2-5 το 1961 και το 0-2 με το Μήτρογλου το 2011. Που έφυγε ο Κούπερ. Έφυγε ο Κούπερ, ναι. Λοιπόν, στις 7.30 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Πότε έφυγε ο Κούπερ ή μετά? Το ντέρμπι της αγωνιστικής, Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ποιο μετά έφυγε? Ολυμπιακός ΑΕΚ. Χρήσανθε. Τι? Ολυμπιακός ΑΕΚ. Χ. Άσος. Λοιπόν, Άσος. Και τη Δευτέρα, στις 7 στη Ριζούπολη, ο Απόλλωνος Σμύρνης του Θωμά Νασλίδη υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Το Θωμά Νασλίδη. Ναι. Τι. Ναι. Ωραία. Δεν δίνεις προγνωστικό εδώ πέρα. Φαντάζομαι τι θα δώσεις. Άσο. Και στις 7.30 ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι που διεξάγεται. Για τα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας. Όφι Λαμία. Άσος. Στο Γεντί Κουλέ. Ο Όφι που είναι. Άσο χ. Στην 14η θέση με 17, η Λαμία έχει 21. Αυτό είναι το πρόγραμμα της αγωνιστικής. Θεωρώ ότι όσο περνάει ο καιρός. Εντάξει, γιατί μου λες λέω τα θέλω μου. Ναι. Αλλά όσο περνάει ο καιρός. Ναι. Θα. Δικαιώθηκες για τον Άσο του Πάσμα τον Παναθηναϊκό. Ευχαριστώ. Το αναγνωρίζω. Θα υπερισχύει. Ευχαριστώ. Θα υπερισχύει, ναι. Νίκο. Χρήσανθε. Θα υπερισχύει όσο περνάει ο καιρός το κίνητρο. Και το κίνητρο από αυτή την αγωνιστική
αρχίζει και ξεκαθαρίζει για αρκετές ομάδες. Δηλαδή, έχει κίνητρο ο Άρης χωρίς καμία φωλή, έχει και κίνητρο επιβίωσης ο Πανιόνιος. Έχει κίνητρο πρωταθλητή ο ΠΑΟΚ, έχει κίνητρο επιβίωσης ο Απόλλωνας, αλλά δεν είναι τόσο ισχυρό το κίνητρο. Το έχουν πάρει απόφαση. Αλλά... Το έχουν πάρει απόφαση. Ναι. Το όφι Λαμία λοιπόν τώρα είναι κίνητρο. Για το που είπες για το Λεβαδιακός Πανετολικός. Ο Πανετολικός έχει σωθεί. Θα πάει να πάρει το χικάκι με το Λεβαδιακό. Ο Λεβαδιακός παίζει το τελευταίο του χαρτί. Κάθε εβδομάδα το τελευταίο του χαρτί παίζει. Όχι, δεν παίζει κάθε εβδομάδα. Και με τον Άρη το τελευταίο του χαρτί έπαιζε. Ναι, αν δεν κέρδιζε ήταν το τελευταίο. Δεν είχε άλλο μετά. Γεια σας. Γι' αυτό κάθε φορά, γι' αυτό σου λέω ότι κάθε εβδομάδα παίζει το τελευταίο του χαρτί. Ναι, ρε φίλε, αλλά κέρδισε. Ο Λεβαδιακός πρέπει να κερδίσει με τον Πανετολικό. Δεν σώζει το πρέπει λοιπόν να κερδίσει με τη Λαμία μέσα στην έδρα του. Περίμενε, δεν σώζεται το κομπό τη, λε εσύ. Και μετά πάει σε δύο εκτός έδρας ματς, Νίκο Παπαδόπουλε, με Λάρισα και Όφη. Χρυσά θα είναι πρώτο τελευταίος με 13 και έχει 4 βαθμούς από τον Όφη που είναι από πάνω του. Mm. Άμα Όφη υποβιβαστεί λόγω της υπόθεσης με τον Εγινιακό, σώζεται ο Λεβαδιακός, Νίκο. Το πας πολύ μακριά τώρα. Το πάω πολύ μακριά. Το πάω πολύ μακριά, Χρυσά θέμα όμως. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, αλλά αυτοί όταν παίζουν, Νίκο, παίζουν για να περάσουν έναν. Για τα τωρινά δεδομένα. Παίζουν για να περάσουν έναν λοιπόν τα τωρινά δεδομένα. Τα τωρινά δεδομένα τα υπολογίζει όλα. Μην δεις το Λεβαδιακό να κερδίζει λοιπόν τον Αστέρα Τρίπολης τρεις αγωνιστικές από το τέλος μέσα στην Τρίπολη. Να τον δεις μετά να κερδίζει τον Πανιόνιο στην έδρα του και να τον δεις να παίρνει καναχή στην Τούμπα. Ο Λεβαδιακός είναι 7 βαθμούς. Και να κερδίζει την ΑΕΚ τελευταία αγωνιστική. Θέση που οδηγεί στα μπαράζ. Τελευταία. Δεν είναι ακριβώς αυτό που λες. Αν ο Όφη, Νίκο μου. Χρυσανθέ μου, ναι. Ο Παζιάννη είναι η θέση που οδηγεί στα μπαράζ. Γι' αυτό υπάρχουν πολλές ομάδες φίλες προσκύμενες σε κάποιους χαλίφιδες. Μάλιστα. Παραβες. Εγώ, Χρύσανθε, δεν έστελνα. Γιατί λέγαν κάποιοι καλά, ρε. Ο Πλατανιάς πώς έπεσε εκεί η Κέρκυρα. Εγώ δεν έστελνα. Έπεσε γιατί δεν γίνεται να μείνουν όλοι. Γιατί το πρωτάθλημα είναι το ελληνικό είναι καθαρό γνωστό και δεν γίνεται τέτοιο. Α. Άρα, εγώ μιλάω με αυτό το δεδομένο. Α. Που πετάς λάσπη στον ανεμιστήρα. Ποια είναι η λάσπη. Ε, αυτά εγώ που είπα, λες ότι θα γίνουν διάφορα και κίνητρα. Η ικανότητα και των παικτών του Λεβαδιακού. Α, οκ, εντάξει. Αφήνει να είναι. Κατάλαβε. Εγώ. Φαντάστηκα ότι όχι. Το πας αλλού, Χρυσανθέ. Όχι. Α, όχι, εντάξει, ναι, όχι. Εγώ μιλάω για την ικανότητα. Κέρδισαν τον Άρη, φίλε. Πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Κομπότη. Κέρδισαν τον Άρη, φίλε. Δεν μπορούν να κερδίσουν τον. Κέρδισαν τον Άρη. Έχασε. Ο Άρης έχασε. Δεν κέρδισε ο Λεβαδιακός. Έστω. Μην μπερδεύεσαι. Έληξε ένα μηδέν. Έληξε ένα μηδέν. Ο Άρης έχασε. Δεν είναι ο ικανότατος Νίκος Καραγεωργίου προπονητής. Καλά, εντάξει. Ναι, αυτός ο εξαιρετικός προπονητής γνώστης. Βεβαίως. Του αντικειμένου και των δεδομένων του. Ακόμα ναυθαλήνη μυρίζει. Από αυτόν έχασες. Από αυτόν έχασες. Άρα. Σκέψεις τώρα δηλαδή αν ο Άρης που έχει 32 βαθμούς είχε μια νίκη στη Λιβαδιά και μια νίκη με τον Πανετολικό, πόσο διαφορετικά τώρα ναι, θα και ήταν. Και μια νίκη με τον Παναθηναϊκό. Ας τον Παναθηναϊκό. Και μια νίκη με τα Γιάννη και μια νίκη με τον Πανιόνιο. Ας τον Παναθηναϊκό. Αυτά λοιπόν που θα πάρω του χρόνου όλα. Ανοίγεται. Όλα. Ο Φλεβάρης μήνας ανοίγεται. Ο Φλεβάρης κι αν φλεβήσει. Καλοκαίρι θα μυρίσει. Ο Άρης θα κερδίσει την Κυριακή. Και ο Άρης θα κερδίσει. Στις 6 τον Πανιόνιο. Ωραία, πες μας τώρα αγωνιστικό. 21η αγωνιστική Super League. Ναι. Γιατί 6 ώρα, φίλε. Να τελειώνουμε καλύτερα. Έλα. Βολεύει το 6 ώρα. Βολεύει, μια χαρά είναι. Τι. Ήταν το μοναδικό θετικό αυτής της πολύ μαύρης τετραετίας. Τα παιχνίδια στις 3. Αυτό δεν ήταν θετικό, Νίκο Παπαδόπουλε. Ήταν ό,τι χειρότερο, ό,τι πιο αρνητικό για τους οικογενειάρχες. Okay, αυτό είναι μια. Δηλαδή, δεν μπορούσαμε να φάμε με τα παιδάκια μας. Ναι. Τα Σαββατοκύριακα είμαστε με τα παιδάκια μας. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή, λες, θα πάμε, ναι. Θα πάμε στη γιαγιά. Ζούσε και ο παππούς ναι. Τα προηγούμενα χρόνια. Θα πάμε στη γιαγιά και τον παππού. Ναι. Θα φάμε το μεσημέρι με τη γιαγιά και τον παππού. Ναι. Θα πάμε μετά στο γήπεδο. Ναι. Πάει αυτό. Το θα φάμε το μεσημέρι με τη γιαγιά και τον παππού δεν υπήρχε. Ναι. Τόσο τρώμα μπουγάτσα. Πρωινό. Ντροπή και έσχος. Είσαι ένα πρότυπο και γενιάρχη το παραδέχομαι. Το άλλο. Θα πάμε. Ναι. Θα κάτσουμε στο σπίτι. Ή θα πάμε σε ένα μαγαζί να δούμε το μάτς. Ούτε στην τηλεόραση το μάτς. Ψάχνουμε το ίντερνετ. Τα δύο χρόνια. Το ωραίο της απογευματινοβραδινής ώρας είναι η προβολή. Γιατί εσείς παλιοί σας άρεσε να βλέπετε μπάλα με ήλιο, ας πούμε, σημαίνει. Δεν μας άρεσε καθόλου να βλέπουμε με ήλιο. Πολλοί μου το λένε όμως αυτό χωρίς να βλέπω. Εγώ πήγαινα στο κήπεδο, ήταν 2,5 ώρα τα παιχνίδια. 2,5 το μεσημέρι. Αυτό δηλαδή. Δεν ήταν και τα καλύτερα χρόνια του Άρη ποδοσφαιρικά. Ναι. Δηλαδή, όταν πήγαινα στο γήπεδο ως φίλαθλος, από πότε, από 11-12 χρόνια να πηγαίνω μόνος μου, 13. Πήγαινα στα τσιμέντα εκεί και παίρναμε μαξιλαράκι, είχαμε το κίτρινο του παππού βέβαια. Με μαλλιά τότε, αδύνατος. Το με μαλλιά αδύνατος, τι το λες δηλαδή.
Ότι τώρα δεν έχω μαλλιά και δεν είμαι αδύνατος. Δεν έχεις τα ίδια μαλλιά. Είσαι πιο αδύνατος από ό,τι στα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Μήθες, λοιπόν. Όσοι έχουν να σε δουν καιρό μου λένε την ίδια τάκα. Πόσο αδυνατός ο Χρήσανος, μου λένε. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι τώρα η ώρα η απογευματινή είναι πιο προσιτή. Γιατί βοηθάει και τον οικογενειάρχη. Εγώ το λέω από την άποψη του να πάω στο γήπεδο. Γιατί ο άλλος, αν έχει να επιλέξει από το να πάει στο γήπεδο τρεις η ώρα ή να βγει με την οικογένειά του και το κάνει μια φορά τη βδομάδα. Σίγουρα. Δεν το λέω τώρα για αυτό που είναι μόνος του ή οτιδήποτε άλλο. Ή θα πάρει την κοπέλα του ακόμα και έτσι και θα πάει στο γήπεδο. Ναι. Έτσι. Θα πάει με την οικογένεια, φίλε. Ναι. Θα πάει με την οικογένεια. Πολύ σπάνια θα υπερισχύσει το άλλο. Ειδικά με τους ρυθμούς που ζούμε, στην εποχή που ζούμε. Αλήθεια. Όταν λοιπόν το μάτς είναι 6 και 7 η ώρα, θα τα κάνει όλα. Θα πάει και με την οικογένεια τη βολτίτσα του, θα πάνε για ένα φαγητό, για κάπου δεξιά-αριστερά κτλ. Σου λέει μετά πετάχτω δύο ώρες και στο Βικελίδης. Μάλιστα. Γύρισε 9 η ώρα στο σπίτι. Τώρα το 6 η ώρα είναι επίσης στα ανεκτά όρια. Τα συνδυάζουμε όλα μια χαρά. Και γυρίζουμε και μια ώρα νωρίτερα στο σπίτι. Οπότε, 6 η ώρα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν Κλεάνθης Βικελίδης. Ανέβασε ο Θόδωρος Καρυπίδης. Έκανε μια ανάρτηση στο Instagram. Καλά, αυτό θέλει για να έχει εισπράξει. Ναι. Λοιπόν. Γιατί αυτό είναι. Όχι, σα είναι θεμητό. Καλό είναι. Και πέρα από την πλάκα, να πούμε το εξής. Για τον Καρυπίδη και τον Διαμαντόπουλο, να πούμε δύο πραγματάκια. Ωραίο το ξεφωνητό το πρώτο 15η μέρο του Ιανουαρίου. Ωραίο το ξεφωνητό και μέχρι να έρθει ο Τόνσο, ο Λάρσον κτλ. Όταν άρχισε να έρχεται ο Τόνσο, ο Λάρσον κτλ., έπεσε λίγο το ξεφωνητό. Με την ολοκλήρωση πλέον των μεταγραφών, αποδείχθηκε ότι το ξεφωνητό ήταν άδικο. Και ήταν άδικο όχι μόνο ως προς τις γραφικότητες, α, δεν έχει λεφτά, α, θέλει να τη βγάλει τζάμπα, ο Μπακάλης, ο Μπατήρης και όλα τα υπόλοιπα, που αυτά κρύβουν και μία κακία μέσα, έτσι. Ήταν άδικα και ως προς την έννοια της λέξης προγραμματισμός. Γιατί αποδείχθηκε ότι ο Άρης είχε κάνει τον προγραμματισμό του. Okay. Προφανώς και δεν μπορούσε να προβλέψει ότι θα μείνει ο Μπρούνο Γκάμα 6 μήνες έξω. Άρα έπρεπε να πας να βρεις πάλι κι άλλον παίχτη εκεί πέρα. Και τον βρήκες και πολύ γρήγορα και βρήκες και πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Και μιλάω για τον Λάρσον. Το ότι το έκανες αυτό μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα δείχνει κάτι ακόμα. Ότι έχεις και τις επαφές και τον τρόπο να πείσεις ένα ποδοσφαιριστή να έρθει. Αλλά έχεις και τα χρήματα. Γιατί προφανώς ο Λάρσον δεν ήρθε τζάμπα. Ο Τόνσο ξέρουμε ότι δεν ήρθε τζάμπα. Εκεί πλήρωσες χρήματα και στην ομάδα. Αυτά λοιπόν δεν πρέπει απλά να τα περνάμε και να λέμε «Α, okay». Είναι ξεκάθαρο ότι έκανε μια οικονομική υπέρβαση ο Καρυπίδης στο Γενάρη σε σχέση με αυτά που μπορούσε να δώσει. Τον βοήθησε και το γεγονός κι άλλο. Λέμε για έλλειψη προγραμματισμού. Ναι, έλλειψη προγραμματισμού. Αλλά όταν διώχνεις από πάνω σου συμβόλαια σαν του Μαυράη, του Κολάσο, του Μενέντεθ, και μάλιστα του Μενέντεθ μέσα σε 3-4 μέρες. Και του Ναζλίδη, που ήταν ένα σημαντικό συμβόλαιο. Εντάξει, δεν ήθελα να το κολλάσω. Για τα δεδομένα των Ελλήνων παιχτών ήταν μεγάλο. Ναι. Και τα διώχνεις από πάνω σου αυτά τα συμβόλαια. Και στην ουσία δεν πληρώνεις τίποτα. Γιατί έδωσες 20 και 20, 40 χιλιάρικα Ναζλίδη και Κολάσο, τα οποία τα πήρες από το Μαυράι. Σε άλλες εποχές, τα προηγούμενα χρόνια, με τις προηγούμενες διοικήσεις, είτε ήταν ο Αθανασιάδης, είτε ήταν ο Σκόρδας, γιατί κατά κύριο λόγο αυτοί διοίκησαν σε εποχές που η ομάδα είχε την οικονομική δυνατότητα μέσα από τα έσοδά της, πλήρωνες ούκο λίγα χρήματα σε αποζημιώσεις. Για να λέμε λοιπόν την πραγματικότητα, αυτό πρέπει να το πιστώσουμε στην διοίκηση και στον Διαμαντόπουλο. Και πολλές φορές λέω διοίκηση για να συμπεριλάβω και τον Διαμαντόπουλο μέσα, γιατί στην ουσία είναι ο διοικητικός... ο συνδετικός κρίκος. Όχι, είναι αυτός ο οποίος κάνει τις διαπραγματεύσεις, ρε φίλε. Okay, το τελικό okay, το δίνει ο Καρυπίδης, ή μπορεί και κάποιος να κάνει ο ίδιος ο Καρυπίδης, αλλά τις διαπραγματεύσεις με το Μαυράι τις έκανε ο Διαμαντόπουλος. Έτσι. Προφανώς έχει την κατεύθυνση από τη διοίκηση. Μπορώ να δώσω τόσα ή δεν μπορώ να δώσω ή οτιδήποτε άλλο, αλλά αυτά να τα αξιολογούμε όταν κάνουμε το ταμείο. Και εγώ το Γενάρη, για μένα μάλλον το Γενάρη, η ομάδα ξεπέρασε τις προσδοκίες της. Και όσον αφορά την ενίσχυσή της, που βέβαια θα ήταν άριστα αν ερχόταν και ο Σούντγκρεν, αλλά από την άλλη για 11 μάτς, γιατί 11 μάτς θα έπαιζε ο Σούντγκρεν, δεν μπορεί ο Άρης να διαθέσει 500.000.
Να πάρει δηλαδή 200-250 ο παίκτης και 220 η ομάδα. Και ντούκου κιόλα. Και μπραφ. Του παίκτη δεν ήταν μπραφ. Έτσι. Εγώ είμαι υπερικανοποιημένος και από τους παίκτες που ήρθαν και από τον τρόπο, αλλά και από τους παίκτες που φύγανε. Ναι, ρε παιδιά. Με τον Τζανακάκη και τον Βαλεριάνο υπήρξε μια αστοχία. Ναι, η αστοχία όμως προέκυψε γιατί πάρα πολύ απλά υπήρξαν και κάποιοι τραυματισμοί πάρα πολύ σοβαροί. Γιατί αν δεν τραυματίζονταν ο Κωνσταντινίδης. Κάτι να αποδείχθηκε σε σοβαρό τελικά. Δόξα το Θεό. Ναι, ναι, παρόλα αυτά δεν παίζει ένα μήνα. Ποιος θα παίζει, εγώ. Έχεις και το Ρόουζ. Εντάξει, και το Ρόουζ έχεις και το Βέλεθ έχεις και τα λοιπά. Χτύπησε ο Βέλεθ επίσης. Εμείς δηλαδή χτύπησε ο Βέλεθ. Και έλειπε και ο Σόουζα. Χτύπησε ο Βέλεθ, είναι τραυματίας ο Σόουζα και τι λέγαμε. Έχουμε δύο τραυματίες στο στόπερ. Και θέλαμε να πάρουμε για 15 μέρες άλλον. Άντρα θέλω, τώρα τον θέλω. Τραυματίζεται το εξτρέμ για 15 μέρες. Τώρα θα πάρεις άλλον. Που πήρες. Και πήρες και καλούς. Αν έβρισκες και ένα φορ ακόμα, οκ. Okay. Αλλά στο φορ έχεις τον το Γιουνές. Το ότι ο Γιουνές δεν βοήθησε σε κάποια παιχνίδια ή δεν κατάφερε να βάλει τα πέναλτι, δεν σημαίνει θα πάρουμε άλλους. Να έχει ένα φόρο ακόμα, βέβαια. Γι' αυτό και ο Άρης έψαχνε για να είναι επιθετικό. Θα μπορούσε. Η επιλογή ήταν τόνσο. Αλλά η χρονιά βγαίνει. Ναι, η επιλογή ήταν τόνσο, αλλά μετά βγήκε και έψαχνε φόρο. Μέχρι την τελευταία στιγμή. Αλλά η χρονιά νομίζω ότι βγαίνει με Γιουνές την κοινή Διαμαντόπουλο όταν με το καλό επιστρέψει. Και με το Λάρσον, αν χρειαστεί. Εντάξει. Ο μοναδικό καθαρό, οι δύο βασικά μοναδικοί καθαροί φόροι στην ομάδα είναι ο Γιουνές και ο Διαμαντόπουλο. Ο ένα αυτή τη στιγμή έχει επιστρέψει, ο άλλο είναι off. Με τραυματισμό. Τέλο πάντων. Μάλιστα. Όσον αφορά. Βλέπω εδώ, περίμενε. Ναι. Θα το διαβάσω κιόλας γιατί είναι πολύ κοντά. Με πρωτοβουλία της Υφυπουργού Μακεδονίας Τράκης Κατερίνας Νοτοπούλου, η οποία κατεβαίνει για υποψήφιος δήμαρχος, οπότε πρέπει λίγο το προφίλ να το φτιάξουμε, λέω εγώ. Πραγματοποιήθηκε σήμερα σύσκεψη στο γραφείο του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιώργου Βασιλιάδη, παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελου. Τι έγινε, ρε παιδιά. Με θέμα τη μακροχρόνια παραχώρηση του Αλεξάνδρου Μελάνθρου στον Αστέχνη Άρη, ενός χώρου που είναι συνυφασμένος με την ιστορία τόσο του συλλόγου όσο και του ελληνικού μπάσκετ. Στη συνάντηση όπου το παρόν έδωσαν και εκπρόσωποι του Ερασιτέχνη, συζητήθηκαν όλες οι παράμετροι της επικείμενης συμφωνίας και αποφασίστηκε να ξεκινήσουν άμεσα ενέργειες που απαιτούνται ώστε να ολοκληρωθεί η παραχώρηση του γηπέδου στον Ερασιτέχνη Άρη το αμέσως επόμενο διάστημα. Φάμελος, Νοτοπούλου και Βασιλιάδης, ευτυχώς υπάρχουν εκλογές. Βλέπω Γρόλιο και Αλεξανδρίδη στη φωτογραφία που έχει βγει. Ευτυχώς υπάρχουν εκλογές. Ελπίζω αυτή την φορά ο Άρης να μην πάρει δύο ξεροκόμματα, αλλά να πάρει αυτά τα οποία δικαιούται από αυτήν την περίοδο, η οποία παραδοσιακά ευνοεί μια συγκεκριμένη ομάδα της Θεσσαλονίκης. Βέβαια, εδώ να πω το εξής, ότι η κυρία Νοτοπούλου, επειδή είναι και η Ηρακλής, βλέπω τον ΟΑΣΤ στο... Ναι. Βλέπω τον ΟΑΣΤ στη φανέλα του Βολεϊκού, εκεί η Ηρακλή, υπάρχει μια... βοήθεια και συνδρομή προς αυτό το κομμάτι. Ελπίζω πραγματικά να μην περιοριστεί ο Άρης σε ξεροκόμματα αυτή τη στιγμή, αλλά από την άλλη να είναι όλοι οι πολιτικοί να έχουν σε γνώση τους ότι έχουμε γνώση ότι αυτό γίνεται, γιατί σε λίγο καιρό υπάρχουν εκλογές. Και πολύ ωραίο αυτό το με πρωτοβουλία της κυρίας Νοτοπούλου, της Υπουργού δηλαδή, που κατεβαίνει υποψήφιος δήμαρχος στην Θεσσαλονίκη. Ο δρόμος για το συγκεκριμένο κομμάτι, αν θέλετε τη δική μου άποψη, οι άνθρωποι του Άρη ξέρουν πάρα πολύ καλύτερα, είναι ένας. Να γίνει με το Nick Gallis Hall, που έτσι με το γράφεται, αλλά τέλος πάντων, ό,τι ακριβώς έγινε με το κρατικό γήπεδο της Πηλαίας. Να παραχωρηθεί δηλαδή η χρήση, που έχει παραχωρηθεί αυτή τη στιγμή, αλλά το κυριότερο όλων, για να μην πιάνεται κότσο ο Αριανός, η νομή. Όχι με μικρογιώτα, με ήττα. Η χρήση και η νομή του Αλεξανδρίου. Ώστε ο Ερασιτέχνης Άρης να κάνει συναυλία ο Ρουβάς και να παίρνει τα έσοδα ο Ερασιτέχνης Άρης. Όπως ακριβώς γίνεται δηλαδή με το άλλο κρατικό γήπεδο, το οποίο ονομάζεται ιδιόκτητο. Για να καταλαβαίνετε τη διαφορά πάρα πολλές φορές και να μην σας πιάνουν κότσους. Κρατικό το ένα, με κρατικά μάλλον λεφτά το ένα, με κρατικά λεφτά και το άλλο. Χρήση και νομή ο ένας σύλλογος. Μόνο χρήση ο άλλος. Λεπτομέρειες, θα πει κάποιος. Λεπτομέρειες εκατομμυρίων ευρώ, θα πω εγώ. Break.
Επιστρέφουμε. Λίμπερο 107,4. All About Harrison Air. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε αλλαγή στα DEX. Βασίλης Καβαδίας που κάτι πειράζει. Είναι μαζί μας. Χρήστα Τσαλτίδης και Νίκος Παδόπουλος πίσω τα μικρόφωνα. Παράθαμε για περίπου μία ώρα. FM και ενώ το μήνυμά σας το στέλνετε στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρέωση της κινητής τηλεφωνίας. Σε λίγο θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Θα πούμε λίγο πρώτα κάποια αγωνιστικά. Τα οποία δεν είπαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, γιατί όλη την ώρα ο Χρήστανος κόβει τη ροή της κουβέντας και της συζήτησης με άλλα ζητήματα. Το έχει αυτό. Λοιπόν. Γι' αυτό είναι η πρώτη ακροματικότητα εκπομπή. Αλήθεια είναι αυτό, Χρήστανθε. Αλήθεια. Γιατί δεν συμφωνούμε ποτέ. Αυτό είναι δεδομένο. Σπάνια, ρε παιδί μου. Μαλώνουμε όλη την ώρα. Αυτά είναι. Υπάρχει ζωή, Βασίλη Καβαδία. Σαν αυτή που έχει εσύ. Σπιθυρίζω τα μάτια σου, αδελφέ μου. Λοιπόν. Υπάρχει λοιπόν το μάτς με τον Πανιόνιο την Κυριακή. Για τον Άρη, ο οποίος έχει την ευκαιρία να καταφέρει κάτι που δεν το έχει πετύχει άλλη φορά μέσα στη σεζόν. Να φτάσει δηλαδή τις 4 διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα. Έχει φτάσει μέχρι τις 3 και τώρα, αλλά και στο ξεκίνημα της σεζόν, τις πρώτες 3 αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Να επιβεβαιώσει ότι είναι πλέον σε μια φάση που βγάζει διάρκεια από όλες τις απόψεις. Και με τα αποτελέσματα και με την εικόνα του μετά από τις 3 νίκες που έχει πετύχει με Ξάνθη, Παζιάννα και Αστέρα Τρίπολης και να πάει και με διαφορετική ψυχολογία στα ντέρμπι που ακολουθούν μετά και ενδεχομένως και με ακόμα μεγαλύτερη βαθμολογική διαφορά από τον Παναθηναϊκό για παράδειγμα ή τον Πανετολικό και ενδεχομένως να πλησιάσει υπό προϋποθέσεις και η τέταρτη θέση βαθμολογίας. Και τον Ατρόμητο, το οποίο έχει δύσκολο έργο κόντρα στον Μπαζιάννα, και εγώ και ο Χρήστανος που λέγαμε, δεν βλέπουμε. Την άλλη εβδομάδα πάει στην Τρίπολη. Και την άλλη εβδομάδα πάει στην Τρίπολη που καίγεται. Λοιπόν, άρα είναι μια ευκαιρία σε διπλό ταμπλό για την Άρη. Από τη μια να απομακρυνθεί κι άλλο από τις ομάδες που τον κυνηγάνε, και από την άλλη να πλησιάσει τον Ατρόμητο και την τέταρτη θέση, τον Ατρόμητο, τον οποίο, όπως είναι γνωστό, τον υποδέχεται ο Κλειάνης Βικελίδης στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος. Συντάγη που κερδίζει. Δεν αλλάζει, πέραν των αναγκαστικών κινήσεων που γίνονται, για να πάμε λίγο και στα της ενδεκάδας. Δύο είναι οι θέσεις που παίζονται αυτή τη στιγμή, όσον αφορά το μάτς Κυριακής, και δεν έχει αποφασίσει ακόμα ο Σάββας Παντελίδης ποιους παίχτες θα χρησιμοποιήσει. Η πρώτη είναι αυτή που είχαμε ζητωμένη εδώ καιρό, στο χώρο του κέντρου, με τον Σιώπη να είναι τιμωρημένος και να μην αγωνίζεται κόντρα στην πρώην ομάδα του. Εκεί υπάρχει ο Βέλεθ και ο Ματίγια. Δεν έδειξε ο Παντελίδης ούτε σήμερα να καταλήγει σε κάποιον από τους δύο. Ζυγίζει τα θετικά και τα αρνητικά και με τον Βέλεθ και με τον Ματίγια. Εγώ είμαι περισσότερο προς την επιλογή του Βέλεθ, να σας πω την αλήθεια, διότι μπορεί να σου δώσει πολλά περισσότερα στον αέρα όσον αφορά το χώρο του κέντρου. Σίγουρα είναι πολύ καλό στο ανασταλτικό κομμάτι. Έχει την ταχύτητα για να ανταποκριθεί στο να καλύψει χώρους, επειδή ο Πανιώνης είναι και μια ομάδα η οποία είναι γρήγορη στην αντεπίθεση, να γυρίσει πίσω και να δώσει βοήθειες ο Ισπανός. Απέναντι σε έναν Ματίγια που έχει βέβαια το πλεονέκτημα του ότι είναι ένας πιο δημιουργικός ποδοσφαιριστής. Είναι ένας παίκτης που έχει πολύ καλά χτυπήματα σε στατικές φάσεις, αλλά πλέον στην 11 υπάρχουν ακόμα δύο τουλάχιστον ποδοσφαιριστές που έχουν αυτό το προσόν, δηλαδή ο Τόνσο και ο Λάρσον. Έχει αυτό το μειονέκτημα το ότι πολλές φορές αργεί, καθυστερεί το παιχνίδι της ομάδας, ο Ισπανός μέσος. Αλλά υπάρχει και μια καλή εικόνα που έχει ο Ματίγια, όποτε αγωνίζεται με τον Μπάσα, έτσι περισσότερες φορές για να μην είμαι απόλυτος. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα ο Παντελίδης. Η αίσθηση δική μου γέρνει προς τον Βέλεθ, να σας πω την αλήθεια. Θα δούμε όμως την Κυριακή, ούτε σήμερα δείξει κάτι, νομίζω ότι δύσκολα θα δείξει και αύριο. Η άλλη θέση τώρα που υπάρχουν κάποιες σκέψεις στον Παντελίδη, μήπως και αλλάξει κάτι, είναι αυτή της επίθεσης, δηλαδή την κοινή Γιουνές. Ξέρει ότι ο Γιουνές ταιριάζει περισσότερο στο μάτι της Κυριακής, αλλά ξέρει επίσης ότι δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος για να βγάλει 90 λεπτό. Ο Γιουνές αυτή τη στιγμή μπορεί να αγωνιστεί 60 λεπτά εκεί πέρα. 60-65 λεπτά. Άντε, μπορεί να παίξει 70 λεπτό. Θα μπορεί να πει κάποιος, βάλε τον και κάνω μετά αλλαγή. Ναι, παίζει και αυτό το ρόλο του. Αλλά απ' την άλλη υπάρχει και ένας Ντιγκινί ο οποίος μπορεί να μην του ταιριάζει το συγκεκριμένο ματς, γιατί δεν είναι ο φόρος ο οποίος θα βάλει πλάτη, θα πάρει φάουλ.
θα δώσει ύψος μέσα στην περιοχή, αλλά είναι σε αρκετά καλή κατάσταση ο Γάλλος. Προέρχεται και από ένα καλό παιχνίδι στην Τρίπολη και τον γκολ το οποίο πέτυχε. Και είναι και αυτά δεδομένα τα οποία έχει υπόψη του φυσικά ο Σάβας Παντελίδης. Και εκεί νομίζω γέρνω λίγο περισσότερο προς τον Τιγκινή. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκλείεται να παίξει ο Γιουνές κόντρα στον Πανιόνιο. Κατά τα άλλα δεν θα αλλάξει κάτι και δεν υπάρχει και λόγος νομίζω να αλλάξει κάτι από τον Παντελίδη. Δηλαδή με τον Κουέσα στο τέρμα, τον Τζανακάκη δεξιά, τον Γκόρχουτ αριστερά, το Δελιζής με τον Ρόουζ στο κέντρο της άμυνας. Ο Μπάσα είναι ένας σίγουρος, μια σίγουρη παρουσία στην μεσαία γραμμή. Δεν είναι Ράγγελ, είναι. Δεν είναι Ράγγελ. Λοιπόν, ο Τόνσο θα είναι πίσω από τον επιθετικό. Και ο Ματέο Γκαρσία με τον Ντάνιελ Λάρσον, ο οποίος μίλησε κιόλας σήμερα στην Άρης FCTV. Ωραία, τον ακούσουμε. Θα είναι οι δύο κάτι χρήσιμο. Extreme. Αυτά που λέω δεν είναι χρήσιμα, χρήσανε. Είπες όλα τα πιστικά του Άρη, ναι, στον αντίπαλο προπονητή. Στον Άκη Μάτζιος. Έξω, φας κάτι μάπες. Ακούει Λίμπερο Άκης Μάτζιος. Σίγουρα. Αν βάλεις τώρα, αν έχεις ένα δέκτη του τι ακούει στο ηρέντιο, ο Μάτζιος είναι ο Λαμπαουτάρης. 100%. Δεν είναι και Αριανάκη. Ποιος? Ο Μάτζιος. Πανιόνιος είναι ο Μάτζιος. Ιδανικά το είπα, Χρήστιαν. Δεν ξέρω αν το πρόσεξε λίγο στον τόνο της φωνής μου. Όχι, δεν το πρόσεξα. Αλλά θες να ακούσουμε δηλαδή τώρα τον Ντάνιελ Λάρσον. Τον Λάρσον. Δεν έχεις βοηθήσει τον συνάδελφο όμως. Όχι, Βασίλη. Στο site άμα μπεις, Βασίλη Καβαδία, και εγώ από εδώ πέρα θα βοηθάω με τη μετάφραση. Παράλληλα θα έχεις και τον Ντάνιελ Λάρσον και εμένα στον αέρα και μόλις τελειώσουμε το Σουηδό θα αναφέρουμε και την εντεκάδα του Πανιωνίου. Την πιθανή εντεκάδα τη σκέψη του Ακυμάτζου, ο οποίος έρχεται δεύτερη φορά φέτος ο Κλεάνδης Βικελίδης. Είχε έρθει, θυμίζω, ως προπονητής του Λεβαδιακού στην αρχή της σεζόν. Είχε χάσει 2-1 τότε. 2-0, φίλε. 2-0. Α, δεν είχε βάλει κορόβο ο Λεβαδιακός. Ναι, 2-0, σωστά. Πω. Το είχε βγάλει το πέναλτι του Κουέστα, ναι, ναι. Συγγνώμη, Χρήστα. Συγγνώμη. Έτσι, συγγνώμη, Χρήστα. Καλά κάνεις και ζητάς. Θα πάω να παραιτηθώ. Τι? Θα πάω να παραιτηθώ. Άνευ αποδοχών. Τι? Και χωρίς οδηγική απέτηση. Τι? Να συνεχίσει τα τι. Θα απολυθείς. Τι? Χωρίς ουδεμία απέτηση. Τι? Μάλλον θα μας δώσεις και λεφτά. Δεν πάει καρδιά σου, δεν μπορείς. Αλήθεια. Δεν μπορείς χωρίς εμένα. Είναι μια πραγματικότητα. Ναι, 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 ναι. Το έχεις έτοιμο, ωραία. Πάμε να ακούσουμε τον Ντάνιελ Λάρσον. Μην με κόβεις εμένα, Βασίλη. Θα κάνουμε τη μετάφραση από πίσω για τον Σουηδό. Όλα πάνε καλά, είπε ο Ντάνιελ Λάρσον στο επίσημο κανάλι του Άρη, από την άφεξή μου, αν και χάσαμε το πρώτο μου παιχνίδι. Το καλωσόρισμα σε μένα ήταν φανταστικό. Από την ομάδα, τους ανθρώπους της ομάδας και τον κόσμο. Είναι δύσκολο να αναδείξω κάτι συγκεκριμένο, μιας και είμαι μόλις 2-3 εβδομάδες στην ομάδα, ερωτούμενος για την αλλαγή στην εικόνα του Άρη μέσα στο γήπεδο. Ο Άρης είναι μια ομάδα με πολλή ποιότητα, αυτό είναι που μπορώ να πω σίγουρα. Δουλεύουμε πολύ σκληρά για τα παιχνίδια και ακολουθούμε πιστά το πλάνο της ομάδας. Ήταν φανταστικό το συνέστημα όταν σκόραρα και ο τρόπος με τον οποίο συνεχίσαμε στο πρώτο ημίχρονο όταν ρωτήθηκε για τον γκολ του στην Τρίπολη. Πιστέψαμε σε αυτούς μας. Είναι πολύ σημαντικό να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι όταν ρωτήθηκε για τα ντέρμπι που ακολουθούν. Πρέπει να το πιστέψουμε και ότι μπορούμε να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι, είπε ο Σουηδός για τα επόμενα τρία παιχνίδια από αυτό το Πανιόνιο που τόνισε ότι είναι καθαρά στο χέρι του Άρη να πάρει την νίκη. Είναι εκπληκτικός ο κόσμος. Μεγάλη υποστήριξη, δυνατή πίεση στους αντιπάλους και ελπίζω να μας βοηθήσουν και ο Σωμάς Κυριακής όταν ρωτήθηκε για το πώς βλέπει μέχρι στιγμής και πώς ζει τον κόσμο του Άρη ο Ντάνιελ Λάρσον, που είναι και αυτός ο παίχτης κλειδιά, νομίζω, απέναντι στην πολύ σφιχτή άμυνα του Πανιωνίου την ερχόμενη Κυριακή στο Βικελίδης. Τώρα, όσον αφορά τον Πανιόνιο, ο οποίος Πανιόνιος προέρχεται από μια ήττα σόκινη, αλήθεια, από τον Απόλλωνα Σμύρνης, την περασμένη εβδομάδα με 0-1 στο γήπεδό του. Πανιόνιος που είναι στην ένατη θέση με 22 βαθμούς, όχι πολύ μακριά από την επικίνδυνη ζώνη και γι' αυτό θέλει αποτέλεσμα μεθαύριο στο Βικελίδης. Ο Μάτζιος δεν υπολογίζει στον Κούρντι και τον Σαραμαντά, που είναι τραυματίες. Έχει όμως τη διάθεσή του και το Μανιάτη. Βάλω το χάλι μας από πίσω, αδελφέ μου. Έχει και τον Άρτσε,
βγήκαν οι μπλε κάρτες τους και υπολογίζει εκτός απρόπτου και τον Μπουμάλ, ο οποίος και αυτός αποκτήθηκε τα τελευταία 24 ώρα από τους κυανέρυθρους. Όσον αφορά τώρα την εντεκάδα, ένα κενό υπάρχει στα αριστερά της άμυνας, το οποίο είναι πιθανό να καλύψει ο Κότσιτς, ο Μίλαν Κότσιτς, ο οποίος επί Μάντζιου δεν αγωνίζεται τόσο πολύ, είναι η αλήθεια. Ο αριστερός μπακ του Πανιωνίου, με τον Ντομίνγκες, τον Σταυρόπουλο και τον Μασούρα να συμπληρώνουν τετράδα πίσω στην άμυνα και τον Γκότνικ στο τέρμα. Δίπλα στον Κόρμπο τώρα ένα ερωτηματικό, ποιος θα αγωνιστεί αντί του Κούρντι. Υπάρχει και ο Οικονομίδης και ο Μαξίμοβιτς σαν επιλογές και ο Μανιάτης, ο οποίος σύμφωνα με τα ρεπορτάζ του Πανιωνίου είναι πιθανό να πάρει φανέλα βασικού κόντρα στον Άρη, για τον οποίο ακούστηκε και όλο στο προηγούμενο διάστημα. Από εκεί και πέρα μεσοπαιδευτικά δεν θα αλλάξει κάτι ο Μάτζιος όπως φαίνεται, δηλαδή ο Σπυριντόνοβιτς θα είναι πίσω τον Ντουρμισάη και ο Σίντι Αλή μαζί με τον Καμαρά θα είναι η εξτρέμ στο 4-2-3-1 του Άκη Μάτζιου. Αυτά όσον αφορά τον Πανιώνιο, από τον οποίο ο Άρης είχε ιτηθεί 1-0 στο παιχνίδι του πρώτου γύρου με εκείνο τον Κολούντ Ντομίνγκες και τον Κομί να μην δίνει πέναλτι στο Ματέο Γκαρσία σε εκείνο το μάτς στο οποίο είχαμε βρεθεί και το παρακολουθήσαμε από κοντά. Τα υπόλοιπα την Κυριακή στις 6 ζωντανά από τον Λίμπερο 107,4, Άρης Πανιώνος και από το Λαμπάουτ Άρης φυσικά. Χρήσανθε. Σε βλέπω. Γραμμές άνοιξα. Να ανοίξω γραμμές, ωραία. Να ανοίξω γραμμές. 2-31-0-287-8-8-8 για να τα πούμε για κανένα 40 λεπτό που θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7 εδώ στο Λίμπερο 107,4. Είπαμε για τα πλάνα του Παντελίδη, τα διλήμματα που υπάρχουν, είπαμε για τα πλάνα του Μάτζιου, την πιθανή εντεκάδα του Πανιωνίου, τα προβλήματα με τα οποία θα έρθουν αύριο και ανέρθροι στην Θεσσαλονίκη και περιμένουμε πλέον να δούμε τι θα γίνει στο παιχνίδι. Έχουμε ήδη δύο γραμμές, Βασίλη Καβαδία, πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Μας ακούτε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Ποιος μιλάει. Ποιος και τους δύο έχουμε στον αέρα. Ένας-ένας. Ένας-ένας. Εσύ πρώτα, το όνομά σου. Ο Γιάννης είμαι. Έλα Γιάννη. Πήρα και χθες τηλέφωνο, είπα ναι. Και για τον Πανιώνιο και για το επόμενο παιχνίδι που έρχεται ότι πρέπει να προσευχθούν πάρα πολύ. Ήθελα να συνδέσω τα λεγόμενα του Χρύσανθου ναι. Με τα λεγόμενα στην εκπομπή του Ζαγόρα, του Γουίλη. Και ήθελα να πω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο δίκιο και ο Γουίλης αυτά που είπε και ο Χρύσανθος φυσικά. Δεν συμφωνώ με τον Γουίλη όμως σε κάτι που είπε. Για ποιο πράγμα λες εσύ, σε ποιο αναφέρεσαι, σε τι απ' όλα. Αναφέρομαι σε μία διένεξη Παύλου Γουίλη. Παύλου Γουίλη. Για ποιο λόγο μαλώσαν τα παιδιά. Εντάξει, μαλώσαν σε εισαγωγικά. Είναι ομοειδεάτης, δεν νομίζω. Ναι, η διαφωνία Με άλλο βλέμμα, με άλλο βλέμμα το βλέπει ο Παύλος. Με άλλο βλέμμα το βλέπει ο Γουίλης. Ναι, ρε παιδί μου, να με βάλεις στο τέτοιο. Τι. Ο Παύλος είπε ότι πρέπει να δούμε τι κάνουν οι διπλανοί και να το... Εντάξει, τώρα ακριβώς τα λεγόμενα δεν μπορώ να πω, αλλά ναι. Να δούμε πώς φτάσανε οι διπλανοί να ανέβουν και να κάνουμε και εμείς τα ίδια και κάπως έτσι. Δεν για γίνεται. Να γίνουμε και εμείς δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τα ίδια που κάνανε για πολλούς και διάφορους λόγους που ξεκινάνε από τις πολιτικές σχέσεις. Ακριβώς. Δεν συμφωνώ με τον Γουίλη που είπε ότι δεν θέλει έναν σαν τους διπλανούς πρόεδρο. Ξέρουμε πλέον ότι το χρήμα, ο Παράς, το Πικικίνι ή όπως αλλιώς μπορεί να λέγεται στην ελληνική γλώσσα είναι αυτό που κινεί τα νήματα. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Ο Παύλος είπε ότι ο ΠΑΟΚ πήρε το πιο καθαρό προτάσμα τα τελευταία 10 χρόνια. Ναι, μπράβο, ναι. Δεν ξέρω ποιος Παύλος είναι, τον ξέρω εγώ. Νομίζω ότι πήρε και στην εκπομπή εχθές. Ας πάρει να το πει σε μένα,
Να του πω ακριβώς ποιο είναι το πιο καθαρό πρωτάθλημα. Λοιπόν. Που σήμερα μάθαμε χθες μάλλον ότι ο κύριος Τσέτσιλας από την ΕΠΣ Γρεβενών ανέβηκε, κατηγορό Τσέτσιλας, τον οποίο τον είδα στη ΓΑΜΑ και στη ΒΙΤΕ Εθνική πως σφύριζε. Ανέβηκε στη Σούπερ Λίγκα όλος τυχαίως δύο εβδομάδες μετά την επίσκεψη με το ελικόπτερο του μεγάλου στην ΕΠΣ Γρεβενών για να τιμηθεί. Να του πω εγώ λοιπόν, πώς είναι τα πρωταθλήματα τα καθαρά. Ήθελα να πω ότι δεν συμφωνώ με τον Γουίλι, γιατί το χρήμα είναι αυτό που κινεί τα νήματα και μόνο με... Φυσικά όλοι οι παράγοντες σε εισαγωγικά, πώς να το πω τώρα να μην ακουστεί αυτό, έχουν... Παίζουν ρόλο πάρα πολλά πράγματα στην Ελλάδα. Με το χρήμα. Φυσικά. Λοιπόν, και γι' αυτό δεν συμφωνώ με τον Γουίλι. Σε όλα όσα είπε... Αν έπαιζε ρόλο, αν έπαιζε ρόλο μόνο το ποδόσφαιρο, δεν θα χρειαζόταν να πλακώνονται, εντός εισαγωγικών το πλακώνονται, για το ποιος θα πάρει τις ενώσεις. Και θα ήθελα να πω στον Παύλο, αν θυμάται, δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι, αν θυμάται το 85... Αλλά στο 85 τώρα, πάμε στο σήμερα. Με κάποιον κύριο Άκη που έπαιρνε διαρκείας... Πιο μετά τα πήρε. Τότε είχε κουλούρι. Είχε κουλούρι με eyeliner. Τέλος πάντων, εγώ τα θυμάμαι. Λοιπόν, εντάξει, εσένα είναι η δουλειά σου, τα θυμάσαι. Έτσι. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Προσοχή στο παιχνίδι, έστω και με μισό μηδέν την Κυριακή. Και κάτι ακόμη που το είδα στο Facebook θα ήθελα να το αναφέρω επειδή απαγορεύονται όλα τα υπόλοιπα καλώς απαγορεύονται, να γεμίσουμε χαρτάκια όλο το γήπεδο, να επαναφέρουμε την ατμόσφαιρα την παλιά. Έγινε. Αυτά. Να είσαι καλά. Καλησπέρα. Next, please. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Γεια σου Νίκο και Χρύσανθη. Χαίρετε. Καλώς τον. Λοιπόν. Εγώ αγωνιστικά πιο πολύ θα μιλήσω. Μυστικά. Αγωνιστικά. Όχι, μυστικά. Η ενδεκάδα είναι δεδομένη, έχει κλειδώσει νομίζω και η θέση δίπλα στον Πάσα. Θα είναι ο Βέλεφ μάλλον. Τον κλείσαμε. 90% αυτό θα είναι. Ωραία. Γιατί ο Άρης θα κερδίσει πολλά φάουλ γύρω-γύρω από την περιοχή. Οπότε ο Βέλεφ δίνει και ύψος και είναι και καλό στο ψηλό παιχνίδι. Σωστά. Δεδομένου ότι δεν θα ξεκινήσει ο Γιουνές, γιατί δεν μπορεί να αλλάξει τριάδα μπροστά. Θα πάει μάλλον αλλαγή ο Γιουνές, αλλά δεν ξέρω τώρα, δεν θα χρειαστεί και πολύ ο Γιουνές, γιατί ο Άρης αν βγει και πρεσάρει, η άμυνα του Πανιωνίου είναι για κλάματα. Νομίζω ότι το παιχνίδι θα είναι 3-4-0. Α, είσαι πολύ αισιόδοξος. Δεν ξέρω δίπλα στο Ντομπίνγκη θα παίξει ένα στόπερ ο ένας. Ο Ντομπίνγκη θα είναι ένα στόπερ. Ναι, ναι, αυτός που σου βάλε τον γκολ στον πρώτο γύρο. Δεύτερος ο άλλος ποιος θα είναι, εκείνος ο Μελαμψός. Ο Σταυρόπουλος νομίζω. Ποιος Σταυρόπουλος, τι είναι αυτή, αυτή είναι να τους βάλει 10 γκολ. Αυτοί σε κερδίσανε στον πρώτο γύρο, 1-0. Λοιπόν, 1-0. Ο Άρης έχασε το παιχνίδι εκείνο και από λάθη της διαιτησίας. Την άκουσα την ενδεκάδα του Πανιωνίου, βέβαια όχι όλοι, άνοιξα από εκεί από τον Σπυριδόνοβιτς και μετά άκουσα. Ναι. Ακούω και έχει κάτι Οικονομίδηδες, έχει κάτι Μακρύλος, έχει κάτι, τι είναι αυτή, αυτή είναι... Αυτοί είναι... παίζουν για τον παρτενέρ του Κόρμπου τώρα, θα δούμε. Δύο θέσεις είναι ανοιχτές στα πλάνα του μάτια. Παρτενέρ του Κόρμπου, μάλιστα. Ο Κόρμπος ήταν αυτός που έπαιζε δίπλα με τον Πόπεζη και Σιώπης δίπλα εκεί. Ναι. Ναι, όταν έπαιζε στον Πανιόνιο. Δεν τον έχω σε εκτίμηση πολύ τον Πανιόνιο. Στον Άρη νομίζω ότι ελάχιστοι έχουν τον Πανιόνιο σε εκτίμηση, να ξέρεις. Ναι, είναι μια ομάδα η οποία δεν ξέρω πώς κρατιέται τα τελευταία χρόνια. Ξέρουμε πώς κρατιέται τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε, είναι η αλήθεια. Ναι. Εντάξει, άστο. Όσον αφορά τώρα, εγώ το βλέπω. Σα είπα 3-4-0. Το θέμα είναι να μπει ο Άρης δυνατά όπως και στην Τρίπολη, όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι στην Ξάνθη, να πρεσάρει, γιατί αυτοί κάνουν πάρα πολλά λάθη πίσω στην άμυνα. Κλείδωσε βέβαια ο Βέλεφ. Και όσον αφορά για αυτό που είπατε, εγώ νομίζω ότι το καλοκαίρι, αν μείνουν όλοι οι παίκτες, αυτοί, ο κορμός δηλαδή, αυτός τον Ματίο Γκαρσία, νομίζω ότι ο Καρυπίδης θα κοιτάξει να αποδεσμεύσει τον Γκάμα, γιατί αυτοί που ήρθαν είναι νομίζω πιο ουσιώδης από τον Γκάμα,
Είναι και πιο νέα η σε ηλικία, αλλά θα γλιτώσει ο Άρης και από ένα βιάζεσαι. Νομίζω, μην προτρέχεις και δεν νομίζω να γίνει κιόλας. Ναι, και μην... για ηθικούς λόγους δεν θα αποδεσμευτεί ο Γκάμας. Μάλιστα. Ίσως είναι, δεν ξέρω, εγώ το πήρα και από οικονομικής άποψης. Και διάβασα, τώρα είδα στο κινητό πριν από λίγο για κάποιον Μιλόγεβιτς. Αυτό χθες βγήκε από τη Σερβία. Εντάξει, τώρα δεν τον ξέρω συγκεκριμένα τον παίκτη. Εγώ τον λέω τι Μιλόγεβιτς, ήξερα έναν προπονητή Μιλόγεβιτς. Γιος του είναι. Ο γιος του προπονητή είναι. Γιος του προπονητή είναι, ναι. Και τρόμαξα, λέω τώρα θα φύγει, λέω, ο Άρχοντας ο Παντελίδης για να πάρει το Μιλόγεβιτς, είναι δυνατόν. Γιατί το πήγα στο θέμα προπονητή και λέω είναι δυνατόν, λέω. Τέλος πάντων. Αυτά νομίζω ότι ο Άρης θα κερδίσει, θα περάσει, αν είναι ο σωστός, ο κανονικός ο Άρης, θα περάσει εύκολο απόγευμα με αρκετά μεγάλο σκορ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Το πάμε στο επόμενο. Δύσκολο. Εννοείται. Το μάτς θα είναι όπως με τα Γιάννενα και... Και είσαι πιο δύσκολο κιόλας. Και είσαι πιο δύσκολο γιατί είναι καλύτερος ο Πανιώνας από τα Γιάννενα. Πάμε. Χαίρετε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Δεν ξέρω ούτε τον Γουίλι ούτε τον Παύλο. Ναι. Απλά ξέρω αυτό το οποίο άκουσα. Και το άκουσα ενώ οδηγούσα και ήθελα να κοπανάω το κεφάλι μου πάνω στο τιμόνι. Ναι. Δηλαδή βγήκε αυτός ο Παύλος, ο οποίος δεν θα πω ούτε λυπάμαι, ούτε ντρέπομαι για αυτόν που είναι Αριανός. Απλά μου είναι παντελώς αδιάφορος και κάτι τέτοιο για αλατζή Αριανή. Πραγματικά μόνο οι δύο μπορούν να προκαλέσουν. Μην χαρακτηρίζω όμως. Έναν παοξή, έναν θέλω να μου βρεις, Χρυσά, όχι πολλούς, έναν. Κανέναν δεν θα σου πω. Ξέρω τι είναι. Έστω και μία φορά ότι ο Άρης έχει κερδίσει κάτι δίκαια. Δεν υπάρχει. Και βγαίνουμε εμείς οι υπεράνω και λέμε ότι κέρδισε δίκαια τι το φετινό πρωτάθλημα. Αυτό σε άλλο πλανήτη ζει. Το υπεράνω, το έχουμε και με τη διαιτησία, ξέρεις. Δεν άμα λέμε. Να τελειώσω λίγο, άντε να δεχτώ και να πω ότι παραπληροφορείς και ότι κέρδισε δίκαια από κάθε άλλη φορά κάποια ντέρμπι. Γιατί η διαιτησία ήταν ας πούμε 50-50 στα ντέρμπι και μαζί με αυτά ήταν και ο κολόφαρτος. Αλλά στα άλλα τα μικρά τα παιχνιδάκια, εκείνα εκεί που δεν τα δίνουν πολύ σημασία, που με το τσουκουτσούκου τους μπρόχανε επί δύο μήνες που δεν παίζανε μπάλα και ήταν εκεί που είδε, εκείνο τι ήτανε, δίκαια ήτανε. Δηλαδή βγαίνει ο Αριανός και λέει ότι έρθει ο ΠΟΚ, τι δίκαια. Που έσφαξε τον Αστέρα Τρίπολης, που έσφαξε τη Λάρισα, που έσφαξε τον Ρέα, που έσφαξε τον άλλον. Και βγαίνει ο κάθε Παύλος και ο Χ Παύλος και ο Ψ Παύλος και λένε τι. Εντάξει, είναι βέβαια ένας στους 100 είναι. Είμαι έξαλλος με το πράγμα. Δεν έχω δει έναν παοξή που να πει ότι κέρδισε κάτι δίκαια. Δεν μ' άκουσε, σου είπα. Ας βγεις σε μένα. Με το Γκρικάτο τα κέρδισες. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Όχι, είχε λέει το DNA του Αριανού μόνο ότι είχαμε κυλιστήκαμε στο βόλιο. Ο άλλος λέει μην τον κράζετε. Λέει είναι πιο καθαρό αναλογικά με αυτά που πήρε ο Ολυμπιακός. Γιατί και ο Ολυμπιακός τι έκανε. Απλά έσφαζε αυτούς περισσότερο από ό,τι σφάζανε αυτοί τους μικρότερους. Και κέρδισε όπως κέρδισε τα μικρά τα ντέρμπι. Με τη διαιτησία που τον έδωχνε. Ο Παοκ δύο μήνες, τρεις μήνες σερνότανε. Και τι έκανε, είχε το σπροξηματάκι του, το σπρώχανε σαν γάιδρο στην άλλη φορά. Και γιατί να μπω εγώ Αριανό σε αυτή τη διαδικασία, γιατί να μπω. Εμένα με νοιάζει ο Άρης. Ο δικός σου υποτίθεται το παδό σε βάζει σε διαδικασία. Μα αυτό λέω, μα γι' αυτόν λέω τώρα. Κατάλαβες. Μα γι' αυτόν λέω, γιατί εγώ ως Αριανός να μπω σε αυτή τη διαδικασία και το τρυπάκι που ο Παοξής θέλει να με βάλει να συγκρίνει το πρωτάθλημά του με το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού. Δεν έχει πει ποτέ, γιατί τον Ταλκάστους, ξέρεις ποιος είναι στους διπλανούς. Ότι κανένας μα κανένας δεν παραδέχεται ότι έχουν πάρει δίκιο αυτό το πρωτάθλημα. Κανένας, μόνο οι ίδιοι. Εδώ ρε, αυτοί δεν παραδέχονται ότι έχουμε εμείς τρία. Τι μου λες τώρα. Αυτό να καταλάβεις. Και το παραδέχεται όλη η Ελλάδα. Και αυτούς εδώ πήγε τους παρατηθεί ο Παύλος και ο κάθε Παύλος για να πει ότι πήραν δίκιο πρωτάθλημα. Ποτέ δεν πήραν δίκιο πρωτάθλημα. Τους μπρόξανε. Και όσοι λένε ότι είναι πρωτάθλημα του ΣΥΡΙΖΑ, καλά λένε. Γιατί λένε ότι οι προηγούμενοι ήταν πρωτάθλημα του Πασόκ της Δημοκρατίας. Τέτοιο σπρόξιμο που είχε ο Παύλος φέτος δεν έχει κανένας. Και για να κλείσω κάτι άλλο που σας αρέσουν σε αυτά τα θεματάκια. Έμαθες, Χρήστα, δεν γίνεται προσλήψη στην ΑΕΠ. Να πάω. Έχει όμως κάποια κριτήρια για να δεις ότι ήταν μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης που έχουμε φέρει. Για τη μακεδονική γλώσσα, αυτό θα μου πεις. Μακεδονική και νοτιοσλαβική γλώσσα. Αν έχεις πτυχίο μακεδονικής γλώσσας, πάνε και ζητά πρόσληψη. Μάλιστα. Αυτή η κυβέρνηση θα δώσει το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Άντε, γεια. Γεια σου φίλε, πάμε στον επόμενο Χυμαρόπης. Χαίρετε. Γιατί είπε τίποτα ψέματα. Όχι, αλήθεια είναι. Anyway, χαίρετε. Το όνομα. Το πρωτάθλημα των Πρεσπών θα μείνει αυτό. Καλό, καλό. Καλό ήταν. Το πρωτάθλημα των Πρεσπών. Εντάξει, κλεμμένο είναι και από μένα, δεν το άλλο. Δεν πειράζει, ωραίο ήταν. Ωραίο. Το πρωτάθλημα των Πρεσπών είναι αυτό. Εντάξει, το πρωτάθλημα του Κουλούρη ήταν το άλλο. Εντάξει, τι να κάνουμε. Το άλλο ήταν το πρωτάθλημα. Δεν θέλω να επεκταθώ, αλλά δεν λυπάμαι για τον Παύλο που είπε αυτό το πράγμα, γιατί τον ακούω κάθε φορά εκεί στην ζούγκλα.
Α, είναι Αριανάκη δηλαδή αυτός. Ναι, ναι, ναι. Ο Παύλος. Είναι Αριανός, πραγματικά είναι Αριανός. Το Γουίλι τον έχω ακούσει, τον Παύλο δεν τον έχω ακούσει. Ο Γουίλι ίσως, ποτέ δεν θα έλεγε τέτοιο ίσως, πράγμα. Κοίταξε, για να μην είμαι άδικος. Να έχω ακούσει, αλλά να μην έχω ακούσει, ο Παύλος είμαι. Καταλαβες. Να τον έχω ακούσει. Εγώ δεν τον έχω ακούσει. Εγώ δεν τον έχω ακούσει με τα αυτιά μου, αλλά άκουσα τους προηγούμενους και. Τώρα βέβαια που γίνεται η κουβέντα, ίσως αυτός δεν είναι και ο στόχος, να γίνει η κουβέντα. Καταλαβες. Δηλαδή τώρα εμείς το δίνουμε ακόμα μεγαλύτερη έκταση. Τώρα εγώ άλλα πήρα να πω, αλλά περιμένοντας την αναμονή, άκουγα αυτά τα πράγματα, ναι, κατάλαβες, και τι να κάνω. Έπρεπε να πω και το πρωτάθλημα των Πρεσπών, γιατί είναι το πρωτάθλημα των Πρεσπών. Λοιπόν, ναι. Ένα αυτό. Δεύτερον, ρε παιδιά, με ποιον παίζουμε την Κυριακή, γιατί θα τρελαθώ, θα με το Πανιόνιο. Μήπως παίζουμε με την Μπαρτσελόνα και πρέπει να κρατήσουμε όχι. Το κέντρο. Πώς δεν θα παίξει ο Ματίγια δηλαδή. Όταν θα έχει δύο λεωφορεία πίσω και πρέπει να ανοίξει την άμυνα. Ο Βέλεθ θα την ανοίξει. Έχω τόνσο τέτοιο. Γιατί ο Βέλεθ. Γιατί να έχει και έναν ακόμα που ξέρει μισό, μπάλα. Μισό λεπτό. Ο Βέλεθ είναι ο αμυντικός χαφ. Γιατί. Πόσους αμυντικούς χαφ θέλεις με τον Πανιόνιο, Γιώργο. Γιώργο, λέω. Συγγνώμη. Δύο. Το Βέλεθ και τον Μπάσα. Και όλοι οι άλλοι. Ο Ματίγια τι παίζει. Ο Ματίγια παίζει την ίδια θέση με τον Μπάσα. Οκτάρι. Δεν παίζει εξάρι. Που παίζει ο Σιώπης. Λοιπόν, άρα θα βγάλεις λες τον Μπάσα από τη θέση που την έχει βρει επιτέλους και δικαιολογεί τα χρηματάκια που έχουμε δώσει από το καλοκαίρι και θα τον γυρίσεις στο 6. Γιατί ο Ματίγια στο 6 δεν μπορεί να παίξει. Θα βγάλω το Βέλεθ και θα βάλω Μπάσα Ματίγια. Αυτοί παίζανε. Ξανά. Θα πάρεις λοιπόν τον Μπάσα από το 8 που βρίσκεται τα τελευταία μάτς και πάει καλά. Ποιο 8 ρε παιδιά, καθαρός κόφτης είναι ο Μπάσα τώρα. Και ο Σιώπης τι παίζει. Γιατί έχει βελτιώσει. Και ο Σιώπης παίζει. Δύο οχτάρια έχουμε. Ο Μπάσα, δύο οχτάρια ρε παιδιά, μην το λέτε αυτό το οχτάρι. Δύο εξάρια είναι, αλλά βοηθούν και λίγο μπροστά. Ωραία. Εγώ λέω ότι ο Ματίγια δεν μπορεί να παίξει εκεί. Ο Ματίγια είναι ο μόνος που μπορεί να παίξει και όποιος το λέει αυτό, παίζουμε με την Μπαρτσελόνα. Μην λέτε ότι παίζουμε με τον Πανιόνιο. Παίζουμε με την Μπαρτσελόνα που θα έρθει να μας πιέσει και πρέπει να κόβουμε. Μισό λεπτό. Έχεις μέσα στην ομάδα Τόνσο, Ματέο, Λάρσον. Έχεις λοιπόν τρεις κοντούς μεσοεπιθετικούς. Απ' τα εξάρια ποιος θα τη δίνει την μπάλα. Ο Βέλεθ. Καλύτερος και από το Σιώπη έχει, και από το Ματίγια και από τον Μπάσα. Καλύτερος από όλους είναι στο να προωθεί το παιχνίδι. Ο Βέλεθ σε πολλά παιχνίδια στην καριέρα του έχει αγωνιστεί ως χαφ. Διαφωνώ. Δεν μπορώ να πιστώ και θα κάνουμε τζάμπα συζήτηση εδώ και θα αναλώσουμε την ώρα. Ναι. Λοιπόν, ο Βέλε θα παίξει. Εντάξει. Εκτός από άκου λίγο. Το Ματίγια θα βάλει στο τέλος, να ξέρεις. Μα ξέρεις τώρα. Είναι και τα χρυσαθέα και τα στημένα που βαράει. Οι ξηραφιές δεν είναι τώρα. Δηλαδή αυτό το παίξι δεν είναι να τον έχεις απέξει. Έχεις τον Τόνσο. Ποιον έχεις? Τόνσο. Και τον Λάρσον. Έχει καλά. Εγώ δεν έχω από κανένα για τον Λάρσον. Ο Λάρσον είναι να πω μια από τον να κλέψω έτσι λίγο από τον Γουίλι. Είναι ο Ρομπέν των φτωχών. Παιδιά, έχει ίδιο στυλ με τον Ρομπέν. Όταν φεύγει στην αντεπίθεση, μου άρεσε. Ναι, και έχει και το ίδιο το κεφάλι. Αυτό το άνοιγμα προς τα μέσα που κάνει με την μπάλα. Ναι. Μπράβο. Ναι, ναι, μπράβο. Είναι το κάνει από την αριστερή κλασική πλευρά. Ο Λάρσον το κάνει από την αριστερή πλευρά, ο άλλος το κάνει από τη δεξιά. Ναι. Αλλά λες και βλέπεις το ίδιο. Λοιπόν, πολύ ωραίος, αλλά στα στημένα παιδιά δεν έχω δει άλλο μπαίχτη φέτος από το Ματίγια. Συμφωνούμε να βρει να πάει πάνω. Δεν μπορεί να είναι μοναδικό κριτήριο αυτό για να παίξει. Δεν είναι μοναδικό. Μα δεν είπα ότι είναι μοναδικό. Ναι. Πρώτα ξεκίνησα και είπα ότι πρέπει να μεταφερθεί η μπάλα σωστά. Και πρέπει να ανοίξουν χώροι. Μπορεί να την παίξει, την ξέρει πολύ καλά. Ο προπονητής τους βλέπει και τους δύο και τους τρεις και τους τέσσερις. Συγγνώμη μας λέμε παιδιά. Μα και εμείς. Δεν είμαστε προπονητές. Λοιπόν, και να πω και κάτι άλλο. Δηλαδή τώρα που. Εγώ δεν θέλω το καλοκαίρι που θα έρθει, παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω. Εντάξει, έχουμε δύο δανεικούς. Δύο δανεικούς νομίζω έχουμε. Ματέο Γκαρσία και το Γάλλο τον αμυντικό. Το δεν είναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτούς, αλλά θέλω η ομάδα το καλοκαίρι να κάνει μόνο 2-3 μεταγραφές. Να μην χαλάσει η ομάδα. Αυτή η ομάδα, παιδιά, όσο κάνει. Βάλε άλλον έναν 2, εκεί θα εκεί κάνει. Εκεί 5 το πολύ. Εκεί θα είναι. Όχι, για βασικούς είναι 3-4. Το λέω στο υπερβολικό, έτσι, γιατί τι θέλω να πω με αυτό. Η ομάδα όσο παίζει, όσο περνά τα παιχνίδια γίνεται πολύ καλύτερη. Βλέπεις ότι αυτή η ομάδα αδίκησε τον εαυτό της, γιατί δεν είχε σύνδεση, δεν ήταν, πώς να το πω ρε παιδί μου, δεν ήταν και η κοιλιά που έγινε, εγώ πιστεύω έγινε γιατί ήταν πρώτη φορά μεταξύ τους. Αν αυτή η ομάδα μείνει η ίδια, εγώ το λέω και ας πείτε μου ό,τι θέλετε. Ναι. Του χρόνου δεν λέω θα πάρει το πρωτάθλημα, θα χτυπήσει την πόρτα.
Ξέρω τι θέλει για να πάρει πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Ξέρω τι θέλει. Στην Ευρώπη. Και βλέπουμε το χρόνο που θα γίνει. Και να μην βγούμε, και θέλω να το πω αυτό στους συναγερμούς μου, εγώ και εγώ αριανός. Άμα δεν βγούμε, θα έχουμε κλίμα Λαμίας. Οπότε... Ανεξαρτήτως αποτελέσματος τι θα κάνει φέτος αυτή η ομάδα, του χρόνου είναι για μεγάλα πράγματα. Εγώ φέτος, δηλαδή, δεν καίγομαι τόσο πολύ όσο να μείνει η ομάδα του χρόνου έτσι. Να σου πω κάτι, χωρίς να θέλω να αμφισβητήσω αυτό που λες. Ας κρατήσουμε λίγο χαμηλά την μπάλα, γιατί και μετά τις πρώτες τρεις νίκες που κάναμε στη σεζόν, το κλίμα ήταν πάνω κάτω αυτό. Φιλέ, δεν θα με αυτό όμως, εγώ θα πω ένα πράγμα. Με αυτό το ρόστερ, αν γίνουν τρεις ανάλογες μεταγραφές. Ξέρω και ποιες θέσεις. Με Βέλεθ, Κουέστα, Λάρσον κτλ. Αν γίνουν τρεις ανάλογες μεταγραφές, ο Άρης είναι για πολύ παραπάνω από την πέμπτη θέση. Αυτό παιδιά, το μόνο σου. Εγώ δεν είπα να βγει πρώτος ή δεύτερος. Ναι, αυτό το μόνο σου. Καθίστε ρε παιδιά τώρα. Οι άλλοι ξεκίνησαν πριν 20 χρόνια, 30 και λέγανε πάμε για πρωτάθλημα. Και δεν είχαν, και ήταν χανομάδα, ήταν στη μέση. Και εγώ θα φοβάμαι ο Άρης να πω αυτό το πράγμα. Φέτος με φτάσα στα πρωταθλήματα και δεν το λέω. Γιατί ρε παιδιά, δεν πάω απαγορευμένο. Όχι, θα πάω για πρωτάθλημα. Τελείωσε. Να είσαι καλά. Να είστε καλά, γεια σας. Πάμε στον επόμενο, Βασίλη μου. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Χαίρετε. Μεθεπόμενος. Μεθεπόμενος, εσείς είστε. Μ' ακούς. Καθαρά. Ναι. Τι είναι Παύλος... άλλος δεν είσαι εσύ ρε. Δε, όχι για σένα. για σένα. Αμέσως συνόμισες ο μόνος Παύλος. Βγήκε ένας Παύλος. Θέλουμε, λοιπόν. Καλά, άμα ήσουν εσύ. Που βγήκες και είπες ότι ο ΠΑΟΚ πήρε πεντακάθαρο πρωτάθλημα, δηλαδή θα τα είχαμε δει όλα. Σοβαρά, τι είναι αυτά. Έτσι είπε ο συνονόματός σου. Έμπαινα μέσα στο σπίτι λοιπόν και λέω... Και έπαθε κεφαλικό. Υπάρχει δηλαδή αριανός που ξεστόμησε κάτι τέτοιο. Υπάρχει. Ε, το είπε τώρα, άστο, μην το συνεχίσουμε. Δηλαδή αυτός... Με την φαντασία του είναι Άρης. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Άσου ρε, δυο λεφτά ρε, τι παρακάτω. Εντάξει, υπόθηκε τελείωσε, μην το δίνουμε μεγάλη κουβέντα. Τι να μην δέσουμε βρε, κοίταξε, δεν είχα διάθεση να πάρω κανένα τηλέφωνο, απλώς επειδή ξέρω εγώ, Παύλος ας ούνε να μην καταλείπω και λέω, τι γίνεται. Όχι εσύ, όχι εσύ. Να μην θεωρηθεί, ναι εντάξει το είπε ένα με το παιδί που έκλεισε, εγώ ούτε καν γνωρίζω τους ανθρώπους αυτούς, γουίλη μου, ήλι, δεν είναι καμία απολύτως ας ούνε σχέση. Εν πάση αυτός είναι, εντάξει. Τι να πω να με τώρα, δηλαδή... Ο Πανιώνιος λίγο έτσι πολύ συζήτηση ποιος θα είναι το άλλο το χάφα. Πραγματικά όπως είπε και ο προηγούμενος, δεν ξέρω με την Μπαρτσελόνα παίζουμε. Θα πρέπει δηλαδή, δεν είμαι προπονητής, ακούω να είμαι κάποιος που πολύ τον προπονητή της Κερκίδας. Είπαμε κριτική. Σε κάθε παιχνίδι, αν δούμε να με κάτι στραβό, εκείνος δεν πήγε καλά, ας γίνει λίγο να πούμε καλύτερος. Μέχρι εκεί, από εκεί και πέρα, να βγει αυτός, να μπει εκείνος, να κάνει έτσι. Δηλαδή να με τώρα, τι να πω έτσι μια, όχι γενική άποψη, αλλά με τον Πανιώνιο μέσα στο Χαριλάου να παίξω με δύο λοιπόν αμυντικά χαφ. Πάντα με δύο παίζεις ρε Παύλο, πώς θα παίξεις. Ο Σιώπης δηλαδή και ο Μπάσα τι είναι. Κοίταξε να δεις ας πούμε. Ο Σιώπης και ο Μπάσα τι είναι. Δεν γίνεται ρε παιδιά, πρέπει να υπάρχει άμυνα. Δεν δύο εξάρια είναι. Ναι, συμφωνώ εντάξει. Εντάξει, ο ένας έχει και ρόλο σύνδεσης με τον Τόνσο, με τον δεκάρι. Συμφωνώ, γι' αυτό επειδή το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει, τρέχουμε, πιέζουμε, ναι, κάνουμε, βέβαια. Γι' αυτό και δεν λέω να με τίποτα. Και να σου πω και κάτι, στην Τρίπολη, δεν θέλω να κάνω ο Σιώπης βγάζει την assist στην Τρίπολη, στον Τικινή. Και assist που ο Ματίγια δεν έχει βγάλει όλη τη σεζόν μέχρι στιγμή. Δεν έχει βγάλει γιατί δεν υπήρχε και ο Τόνσο. Και γιατί δεν παίζει και κάθε ταρεφίλο Ματίγια. Ο Σιώπης τα τελευταία παιχνίδια πάει πολύ καλά. Ναι, είναι δηλαδή ας πούμε γεγονός και το σουτ που κάνει με το Γιάννενο και το... Που πήρε την καμπύλη, το βγάζει την μπάλα έξω, θα ήταν... Ναι, εντάξει, πάει καλά. Απλά πήγε πάνω στο βελίδι μπάλα σε εκείνη τη φάση. Πήγε πάνω στο βελίδι. Πήγε και λίγο επάνω του, αλλά πραγματικά ήταν ένα καλό το σουτ. Εντάξει, δεν λέω να με τίποτα. Ταπεινά, όσο το δυνατόν πιο... Και αφήστε το καλοκαίρι. Έχει ακόμα 10 παιχνίδια. Έτσι, έχουμε εδώ. Μετά όταν τελειώσει το πρωτάθλημα και βγούμε το καλό στην Ευρώπη. Τα παιχνίδια να δούμε τώρα, τα 10. Αυτό. Μπορεί να κάνει ομάδα 10 νίκες. Ναι. Εγώ θέλω να κάνει 10 νίκες. Και όπως είπατε προηγουμένως,
να μην πω τους βαθμούς που χάσαμε, κοροϊδίστηκα. Είναι και ο Πανετολικός, ε. Ο Λεβαδιακός. Είναι λοιπόν η Λιβαδιά, είναι λοιπόν ο Παναθηναϊκός. Να πάρουμε αυτά τα 3 στην 32 θα βάλε ήθελα, και λοιπόν, τα Γιάννενα στον πρώτο γύρο. Και τον Πανιόνιο στον πρώτο γύρο, που από λάθος της άμυνας, μισό λεπτό πριν τελειώσει το πρώτο μηχρόνιο, λάθος μαρκάρι να βρέθηκε ο Σιώπης να μαρκάρει εκείνο τον αμυντικό του στον Ντομίνγκες, ναι. Και πιάνει κεφαλιά και πάει ρημάδα η μπάλα, ενώ τεντώθηκε ο Κουέστα δύο μέτρα να μου λοιπόν, και πάει γλύφει το δοκάρι και μπαίνει μέσα. Δεν σου δίνει πέναλτι και στις καθυστερήσεις ο πιτσιρικάς ο Γκαρσίας φάτσα με την αιστεία μου βγάζει την μπάλα έξω χωρίς τερματοφύλακα. Είναι παιχνίδια που αν τα είχες πάρει μπορεί να μιλούσαμε τώρα διαφορετικά. Τώρα, αλλά επειδή έστειλε αυτά, μήνυμα... Αν είχες πάρει αυτά τα μάτς, Νίκο, ναι, θα ήσουν πάνω από τον Ολυμπιακό και θα κυνηγούσες αυτούς ας πούμε τους γείτονες. Ναι, αλλά επειδή μου έστειλε και ένας φίλος μήνυμα και με λέει να μην το παθείς, επειδή είπα νωρίτερα στον προηγούμενο το φίλο ότι να περιμένουμε για του χρόνου κτλ. Δεν είναι θέμα ητοπάθειας, είναι θέμα υπομονής και να δούμε πώς θα τελειώσει αυτή η σεζόν. Εγώ δεν θέλω τον Άρη να χτυπάει τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Φυσικά τον θέλω. Αλλά βήμα-βήμα, γιατί και μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές βγαίνανε κάποιοι και λέγανε πάμε για πρωτάθλημα. Δεν πας για πρωτάθλημα έτσι απλά. Κοίταξε να δεις, ας πούμε, δεν ήταν ένα με λάθος. Και καλά κάνει λοιπόν ο Αριανός. Έτσι πρέπει να. Βήμα-βήμα πρέπει να πηγαίνεις. Βήμα-βήμα. Και υψηλή στόχη στην Ελλάδα. Δεν κερδίζονται μόνο μέσα στο γήπεδο. Κερδίζονται κι αλλού. Μην τα λέμε τώρα πάλι. Πρόσεξε, εγώ. 40 χρόνια βήμα-βήμα πάω. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τελείωσε η υπομονή. 40 χρόνια υπομονή κάνω. Και εγώ και εσύ. Παυλέ, και εγώ και εσύ να λέμε για πρωτάθλημα το θέμα τι μπορεί να κάνει η ομάδα. Όχι το τι λέμε εγώ και εσύ. Το ότι μπορεί να το λέμε εγώ, εσύ, ο Χρήσανθος και ο Καβαδίας έξω, δεν σημαίνει ότι μπορεί να το κάνει κιόλας. Όλοι μαζί να με θα πούμε για πρωτάθλημα. Ό,τι και να λέμε εμείς το θέμα είναι τι μπορεί η ομάδα. Άσε το ένα, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Βέβαια, κοίταξε να δεις. Εάν αρχίσουμε να αναλύουμε, είναι και άλλοι παράγοντες. Σωστό. Κλείσε τώρα να πάμε και στον άλλον που έχουμε περιμένει. Έγινε, Παύλα, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, Βασίλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Λοιπόν. Ο Μάκης είμαι. Έλα, Μάκη. Νίκο και Χρήσανθε, η ομάδα έτσι όπως είναι φτιαγμένη, εάν είπαμε και χθες κρατήσει το 80% ειλικρινά, ο Χρήσανθε προηγουμένως είπε 5 μεταγραφές. Όχι, είπα μέχρι 5. 5. Χρήσανθε μου, μετρήσει σε πολύ καλυμμένος. Και ας πω το λόγο. Για να τελειώσει φέτος το πρωτάθλημα. Ναι, είμαστε 10 αγωνιστικές πριν γιατί το τέλος. Γιατί αν κρατήσω τον Ματέο Γκαρσία, ναι, τότε θα έχω λιγότερο. Αν δεν έχω τον Ματέο. Όχι, αγόρι μου. Πριν 3 αγωνιστικές, Μάκη, πέφταμε. Μέσω επιθετικά, αγόρι μου, είπαμε ότι είμαστε πολύ καλυμμένοι. Μάκη, περίμενε το λίγο ένα λεπτό. Μάκη, περίμενε ένα λεπτό. Έλα, πριν δύο εβδομάδες, ναι, ήμασταν εδώ πέρα στο ίδιο στούντιο και έχεις ζει και εσύ εκείνη τη μέρα και άλλοι είχαν βγει. Μετά την ήττα στη Λιβαδιά. Πέφταμε! Και δεν γινόταν κουβέντα για την επόμενη χρονιά και τους υψηλούς στόχους. Και λέγαμε, άμα δεν κερδίσουμε και την ξένα θα πέσουμε. Λοιπόν, τρία σημαντικά αποτελέσματα ήρθαν τώρα, αλλά μην βιαζόμαστε και πάμε κατευθείαν στο καλοκαίρι. Ναι, εγώ προσωπικά δεν ξέρω τι άλλο λέγανε. Μάκη μου, Νίκο. Μάκη μου, ναι. Πείστε με παιδιά να μιλήσω, Νίκο. Λοιπόν, αγορίνες. Δεν είπα μετά τη Λιβαδιά ότι θα πέσουμε. Δεν το λέω για σένα. Εγώ μίλησα, οι περισσότεροι, εντάξει, ναι, είμαστε καταστροφολόγοι, το έχουμε πει 100.000 φορές. Ανεβαίνει η ομάδα ψηλά τρεις νίκες, πάμε πρωτάθλημα. Έχεις δίκιο. Κάνει τρεις νίκες, πάμε για αποφασμό. Δεν έχουμε μέση. Έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά όσες φορές, τουλάχιστον εγώ μιλάω για μένα, θεωρώ ότι είμαι πολύ ήπιον. Δεν λέω ότι θα πέσουμε, ότι θα ανέβουμε. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Τώρα βέβαια, αυτή τη στιγμή, γιατί το λέω εγώ, έχουμε ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο την Κυριακή, έτσι, με τον Πανιόνιο. Έτσι. Πάρα πολύ δύσκολο για μένα. Έτσι. Πρέπει να το κερδίσουμε. Έτσι. Πάμε βήμα-βήμα. Μετά ακολουθούν τρία ντέρμπι πολύ δυναμή, πολύ, πολύ δυνατά, που μπορεί να το χάσεις και στις λεπτομέρειες. Έτσι. Μπορεί να κάνεις από... Εγώ σου είπα προχθές ότι θα είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος εάν πάρω 4 βαθμούς. Αν πάρω και 2 να πάρω από τα 3 ντέρμπι, κερδισμένος να πάρω 2 σοπαλίες. Θα είναι κέρδος για μένα. Εγώ δεν είπα ότι θα πάω για πρωτάθλημα, λίμωνο. Απλά οι ομάδες στείνονται βάσει Εγώ βλέπω τώρα την ομάδα όπως είναι στημένη τώρα. Όπως είναι στημένη. Ούτε σου είπα ποτέ ότι οι παίκτες που έκανε ο Καρυπίδης, αν θυμάσαι Χρήστανθέ μου, σε είχα πει ότι οι μεταγραφές που έκανε ο Καρυπίδης το καλοκαίρι τον εξυπνούσαμε. Και στα μέσα μετά τις τρεις θητείες τον βρίζουμε. Δεν φταίει ο Καρυπίδης όταν κάνεις μεταγραφές. Δεν μας βγήκαν οι μεταγραφές
δηλαδή πρωτοκλασάτες, όπως ήρθε ο Κολάσου με όνομα, 250 χιλιάρια, 200 τα λέγαμε. Ήρθε ο Μαυράη. Ποιος περίμενε ότι θα πει ο Μαυράη. Οι μεταγραφές είναι πετυχημένες σε ποσοστό 80% και είναι εξαιρετικό το ποσοστό. Έτσι σου λέω. Και για τη Β' Εθνική, αν θυμάσαι, την πρώτη χρονιά στη Β' Εθνική, όταν πήραμε αυτούς τους παίκτες, όλοι λέγαμε πάμε τρέχοντας πρωτάθλημα. Και μετά βρήκαμε τον Καρυπίδη. Όταν οι παίκτες μπαίνουν μέσα στο χορτάρι και δεν παίζουν μπάλα, ο Καρυπίδης, συγγνώμη ρε παιδιά, εγώ το έχω πει 100.000 φορές. Ο άνθρωπος είναι αυτών των δυνατοτήτων και σε είχα πει μάλιστα στην εκπομπή σας ότι αν θα φύγει ρε παιδιά, υπάρχει ένας συνωστισμός στη Χαριλάο. Πάνε όλοι οι πρόεδροι να γίνουνε, να πάρουν τον Άρη. Εγώ είμαι πολύ μέτριων καταστάσεων. Εγώ έχω αυτό τον πρόεδρο και πάω, είμαι ικανοποιημένος σε αυτές τις μεταγραφές που κάνει και που πάω. Αρκεί να πληρώνεται και να μην χρωστάει ο Άρης. Αυτή τη στιγμή σας λέω ότι αυτό το ποσοστό του παιχτών του Άρη, ένα μεγάλο ποσοστό είναι για την επόμενη χρονιά. Και όταν είπα για τρεις μεταγραφές, γιατί βλέπω τους παίκτες, και ο Γκαρσία να μην μείνει, γιατί το συζητούσαμε χθες μεσοεπιθετικά, έχουμε παίκτες. Σου είπα αν μείνει ένας, μακάρι να μείνουν και οι δύο, αλλά αν μείνει ο Φατφατζίδης ή ο Γκαρσία, θα είμαι πολύ ικανοποιημένος. Γιατί είναι δύο ακριβά συμβόλαια. Έτσι, αυτό είπα. Αλλά είπα τώρα τρεις μεταγραφές, γιατί το είπα. Ένα μπακ οπωσδήποτε που τον χάσαμε τελευταία στιγμή, το είπες και εσύ Χρήστος χθες, αυτό το Σουηδό, και αν μπορεί να τον πάρει είναι κέρδος, έχουμε ακούσει καλά σχόλια. Χρειαζόμαστε, μπορεί να μην να ακουστεί πολύ έτσι για σας, αλλά χρειαζόμαστε ένα αμυντικό χαμ ψηλό στυλ ναυτί, ακόμα έναν τέτοιον, να δέσει ακόμα καλύτερο το κέντρο. Φατί ή ναυτί. Ναυτί, ψηλό, να είναι γερός παίκτης. Καλά, ο ναυτί δεν ήταν τόσο φατί. Ήταν αλλά... πιο, ταιριάζει περισσότερο σε αυτό που λες. Γι' αυτό ο φατί, ο φατί, ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, μπερδεύτηκα. Εγώ τον ναυτί θέλω. Τον ναυτί, οκ, okay, είσαι ωραίος. Και ένα σεντερφοράκο. Και τον ναυτί και τον φατί. Τρεις παίκτες, παιδιά, δεν θέλουμε πολλά λεφτά. Και το καλοκαίρι και το χειμώνα, πώς στήσεις μια ομάδα. Και το χειμώνα, βλέπεις κάποιες ανέξεις, κάνεις ένα-δύο προσθήκες. Φεύγουν δύο, βάζεις δύο. Καλύτερος από αυτούς που φεύγουν. Και έτσι μπορεί να κάνεις μια ομάδα. Να κερδίσουμε την Κυριακή, παιδιά. Και μετά βλέπουμε. Αυτό λέω, ρε Χρυσάνδε μου, να κερδίσουμε. Δύσκολα, με 1-0-2-0. Και κάτι άλλο, Νίκο, και κλείνω γιατί με κρατήσατε πολύ ωραία και σας ευχαριστώ. Νίκο μου, εάν έχεις μια ομάδα καλή που μπαίνει μέσα στο γήπεδο και παίζει μπάλα και μέσα σε ένα ημίχρονο όπως με την Τρίπολη, που δεν είναι τυχαία ομάδα η Τρίπολη, εσύ τις ευκαιρίες τις κάνεις γκολ. Ο Άρης είχε 4 ευκαιρίες και έβαλε 3 γκολ. Και άλλες περιπτώσεις είχε 15 και έβαζε μισό και κανένα. Εάν λοιπόν έχεις αυτή τη δυνατότητα, βρέπει να κατεβαίνει και όποιος διαιτητής θέλει, δεν μπορεί να με κερδίσει κανένας. Ο διαιτητής στην Τρίπολη ήταν πολύ κακός κατά του Άρη. Ποιος, που, ο διαιτητής στην Τρίπολη. Να πω. Τρία πλάτους έβγαλε. Και αυτό θα το έχουμε από εδώ και στο εξής. Άκουσε αυτό, χρήσατε με έβαλες ωραία μπάλια. Πάσα με έβαλες στον πέναλτι με έχωσες. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Ότι κοίταξε να δεις, αν εγώ πάω και τις ευκαιρίες κάνω γκολ, δεν πάει να κάνει ό,τι θέλει η διαιτησία. Δεν μπορεί να με κάνει τίποτα. Εγώ έβαλα τρία γκολ και δύο και τελειώσαμε. Να είσαι καλά. Άντε παιδιά, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Και την Κυριακή να... ποιος θα κάνει... Ο κύριος Νίκος μετάδοση, εγώ σχόλιο. Άντε παιδιά, μάτι. Να, μετά το παιχνίδι να είμαστε ευχαριστημένοι όλοι. Έτσι. Χαιρετώ. Καλή παιδιά. Συνέχεια. Yeah. Βασίλη, πόσο έχουμε ακόμα φιλαράκι μου, άλλους δύο, οι τελευταίοι. Γιατί δεν κάναμε και διάλειμμα. Παραπέντε είναι. Και τον 6,5 είναι, δεν κάναμε. Δεν, οι δύο τελευταίοι λοιπόν, μην καλείτε άλλο, πάμε στον πρώτο τελευταίο για σας. Έχεις χορηγούς να πεις. Επειδή. Οπα. Επειδή. Τα στράδε μου τάζει. Ναι. Επειδή ούτε ο Λεβαδιακός ήταν Μπαρτσελώνα, ούτε τα Γιάννενα ήταν Μπαρτσελώνα. Ούτε. Θέλει προσοχή μεγάλη το παιχνίδι. Ο Πανιώνιος, ρε, στον πρώτο γύρο. Αυτό. Ο Πανιώνιος ο ίδιος, ίδια ομάδα. Ο Πανιώνιος. Λοιπόν. Κοιτάξτε, η ομάδα καλύτερα να το κλέψει στο πρωτάθλημα παρά να το πάρεις, γιατί τελευταία στιγμή μπορεί να βγάλουν κανένα νόμο και να βγάλουν μπαράζ ή δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, καλύτερα να το κλέψει στο πρωτάθλημα παρά να το πάρεις και όχι να λες από τον Αύγουστο είμαστε πρωταθλητές και 30 χρόνια να μην είσαι. Γεμάτο αυτά, γήπεδο. Φίλοι, γεμάτο γήπεδο και χαρτάκια. Έτσι, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε στον τελευταίο. Τελευταίος φίλος, χαίρετε. Καλησπέρα, Τσάλπαπ. Χαίρετε. Τσάλπαπ. Τσάλπαπα. Τσάλπαπ. Τσάλτ. Καλό. Λοιπόν, ηρέμησα που βγήκε ο Παύλος. Νόμιζε ότι είναι αυτός, ε! Λες δεν γίνεται, έπαθε κεφαλικό. Δηλαδή πρέπει να
αρχίσουμε να ψαχνόμαστε όλοι μετά. Εντάξει. Έπρεπε όλοι να αρχίσουμε να ψαχνόμαστε. Όχι, εγώ ήμουν σίγουρο ότι είναι άλλο Παύλο. Εντάξει. Ναι. Τώρα, επειδή το όνομα το έχουμε συνδυάσει με το συγκεκριμένο, ίσως γι' αυτό. Έτσι. Τώρα, τι να πω, ρε φίλε. Έχουμε διευθυντή, ξέρω εγώ, μεταγραφών, έχουμε προπονητή, έχουμε πρόεδρο. Αλήθεια. Εμείς δεν κάνουμε τις μεταγραφές, αυτοί το ξέρουν. Όχι, εμείς την κουβεντούλα κάνουμε. Κουβεντούλα, κουβεντούλα. Μέχρι εκεί είμαστε, στην κουβεντούλα. Θα δείξει. Πάντως μπορεί η Μπαρτσελόνα να μην είναι ο Νιόνιος. Αλλά έχει το ίδιο σήμα. Η Μπαρτσελόνα στα φοράει. Και το ίδιο σήμα έχει. Δεν ξέρω αν έχει το ίδιο. Μπαρτσελόνα της Ελλάδος είναι ο Νιόνιος. Ναι. Το ίδιο σήμα έχουν, ναι. Τα φοράει. Και το ίδιο σήμα, άμα το δεις το σήμα της Μπαρτσελόνα και του Πανιωνίου, το ίδιο. Καλά, εντάξει τώρα. Μισή πλατεία είναι, ούτε καν μία. Εντάξει. Ούτε καν μια μισή. Και ήρεμα την Κυριακή. Αν έρθουν τώρα, γιατί θα έρθουν 100 άτομα. Από την άλλη μεριά είναι αδάφνη. Εγώ λέω το εξής, επειδή θα έρθουν 100 άτομα την Κυριακή, μην πέσουμε σε καμιά. Είπαν 100, θα έρθουν 50. Μην πέσουμε σε καμιά παγίδα. Μισογεμάτο λεωφορείο θα έρθει ένα. Ναι, μην πέσουμε σε καμιά. Μπορεί να έχουν και τίποτα φίλους από εδώ. Μην πέσουμε σε καμιά παγίδα. Δεν χρειάζεται. Μια μέρα που λες, αδερφέ, είμαι στο καζίνο. Στο Regency. Εδώ, Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Τέλος πάντων, βόλτα στη βόλτα, βλέπω ένα γνωστό. Το Σπακέτος. Α, δεν ήμουν εγώ, ναι. Λέει, κάνεις, να βλέπω, λέω, τι παίζουν εδώ, τι κάνουν, τι ράνουν. Ναι. Που σκάει 5 χιλιάρικα. Ωραία. Μου λέει, παίξε ό,τι θες. Έξω ό,τι θες, ρε αδερφέ. Ναι. Τα πήρες τα 5 και έφυγες. Όχι, ρε φίλε. Δεν μπορούσα να το κάνω. Σου λέω, γνωστός ήταν. Ναι. Αφού σου είπε, παίξε ό,τι θες. Πήρα τα 5 που λες, πήγα ρουλέτα, άρχισα να παίζω με ένα, πώς να το πω, ρε παιδί μου, με άγνοια κινδύνου. Ναι. Που δεν είναι τα δικά μου, ρε φίλε. Ναι. Έτσι δεν είναι. Έπαιζα. Όπου έβαζα τα περισσότερα και πήγαινε μπίλια. Ωραία. Έρχεται ο τύπος, λέει, τι έκανες. Άλλο 15 χιλιάρικα. Λέει, πάρ' τα 5, δώσ' τα 10. Λέω, μια χαρά είμαστε. Πού θέλω να καταλήξω. Ναι. Όταν έχεις ξένα χρήματα, αδερφέ, και δεν σε νοιάζουν να πούμε τι θα αγοράσεις, τι θα κάνεις. Όλα πάνε καλά. Όλα δεξιά πάνε. Ονοώ, νοήτο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά επίσης. Λοιπόν, το καλό Σαββατοκύριακο θα είναι με μια νίκη την Κυριακή. Να πάει η ομάδα στους 35. Ναι. Και την άλλη εβδομάδα να πάει να ξεκινήσει τα παιχνίδια τα λεγόμενα ως ντέρμπι και να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί. Τα λέμε και πάλι την Δευτέρα λίγο μετά τις 5 με την πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Μην ξεχνάτε την Κυριακή στις 6. Άρης Πανιώνιος ζωντανά από το Λίμπερο και φυσικά μέσα από το labautaris.com.